Καλησπέρα. Γεια σας. Καλημέρα, γεια σας, σηκώθηκαν τώρα. Η κορυφαία εκπομπή τέχνης και λόγου. Σίγουρα. Χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση. Έτσι. Η μοναδική τρόικα που είναι αρεστή στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Του Άρη. 100%. Και του Ηρακλή. Κυρίως. Κυρίως. Μιλούσα με έναν Ηρακλειδέα τώρα, Κώστα, κάτω εδώ. Που μου έλεγε και τα λοιπά. Τιμή σου. Τέτοιο και. Και για να δούμε τι θα γίνει. Με τον Κώστα κάνετε εκπομπή και τέτοια. Ναι, κάνουμε, ναι. Στην τράπεζα ήταν. Πήγε να κάνει μια ανάληψη. Άρα είναι σε καλό δρόμο. Και μου έλεγε ότι ο Ηρακλής Κώστα. Ναι, ναι. Χαιρετίσματα στο φίλο. Κερδίζει. Όχι. Όταν παίζει καλά. Δεν έχει ποτέ συσπήρωση ο κόσμος του. Όταν έχει ανάγκη. Για χρήματα και τέτοια. Ενώ μου λέει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όποτε λένε δώστε και σώστε, μαζεύουν λέει 20, 30, 40, 50. Πάμε στον Ηρακλή, τίποτα. Άστο, Μουχαμπέτη. Λοιπόν, θα το πούμε μετά. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είδες. Πιάνω. Εψιλον, α. Εναντίον μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κατατέθη χθες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καταγγελία από την ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά το ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΑΟ Ξάνθη. Η Επιτροπή επελήφθη άμεσα του θέματος και ήδη διερευνά την υπόθεση για την οποία θα δοθεί προτεραιότητα εν ώψη της σοβαρότητάς της με σκοπό την κατά τη δυνατόν ταχύτερη περαίωση της έρευνάς μας, αναφέρει η ανακοίνωση που βγήκε μόλις τώρα. Τι νόμιζες? Τι νόμιζα εγώ, Ξάνθη? Εγώ τι νόμιζα? Ότι νόμιζες, λέω. Ότι δεν θα περαιωθεί. Γιατί να μην περαιωθεί? Σωστό και αυτό. Να ερευνηθεί λοιπόν. Κοίταξε. Κοίταξε. Ναι. Πρώτον, οι μάρτυρες δεν θα βρεθούν στραγγαλισμένοι και μαχαιρωμένοι. Δεν υπάρχουν μάρτυρες. Αν γίνει. Όχι, μπορεί να φτάσει σε δίκη, ρε φίλε, υπόθεση. Να το τραβήξει ο Ολυμπιακός. Σε δίκη. Ναι, μπορεί να προσφύγει στον αεροπάγο. Μπορεί να προσφύγει στο ΚΑΣ. Μπορεί να προσφύγει όπου θέλει. Μισό. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα γιατί δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Εδώ μιλάμε για αθλητικό δίκαιο. Εδώ μιλάμε για ένα νόμο. Πάει στο ποινικό δίκαιο. Γιατί να το κατηγορείς, γιατί αγόρασε τα. Δεν ξέρω. Γιατί αγόρασε τα. Ολυμπιακό, εγώ τα περιμένω όλα. Γιατί αγόρασε τις εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι με πτώση αυτό. Η πολυδιοκτησία απαγορεύεται ή η σύνδεση μεταξύ ομάδων. Αυτό απαγορεύεται. Στο ποδόσφαιρο όμως. Στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να έχεις δύο ομάδες. Δεν μπορείς να έχεις τις εγκαταστάσεις της άλλης. Αυτό απαγορεύεται θεωρητικά. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι ισχύει, τότε θα υπάρχει θέμα. Αν λοιπόν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ναι? Εδώ θα είμαστε και θα δούμε ποιο θα είναι το πόρισμά της. Απλά το ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού βγάζει αυτή την ανακοίνωση, το ότι η Super League βγάζει την ανακοίνωση, δείχνει ότι δεν είναι μια μπαρούφα όπως πολλές έχει εκτοξεύσει ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν έχει βάση στην ουσία της υπόθεσης, θα το πούν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Το αν υπάρχει όντως θέμα ή δεν υπάρχει. Αλλά δεν είναι. Από αυτά τα. Δεν είναι δηλαδή μόνο επικοινωνία, ρε παιδί, με αυτό θέλω να σου πω. Τώρα, ο καθένας βέβαια θα παρουσιάσει όπως θέλει τα πράγματα και τα γεγονότα. Καλά θα κάνει. Η είναι κατάσταση ένα πολύ έχει θέμα. Ξεφύγει, Χρήσανδε, ναι, τη γελιότητα στο επίπεδο που είναι ανεκτό. Το να διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός ζητάει την αναβολή του ΠΑΟ Ξάνθη μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Γιατί είναι, ναι, σοβαρό ζήτημα. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 800 μάτς ενώ ο. Μεγαλομέτωχος του είναι υπόδικος. Για στημένα παιχνίδια, για εγκληματική οργάνωση, για συμμορία, για 1002. Εμπλέκει το Ολυμπιακό στο Τζίλο, εμπλέκει το Ολυμπιακό στον Ουρουάν. Εντάξει, και ζητάει λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτός να αναβληθεί το παιχνίδι, λέει, γιατί είναι πολύ σοβαρό και δεν γίνεται. Ναι. Θα αναβληθεί. Και λένε διάφοροι για αποβιβασμό του ΠΑΟΚ που τα γυρίζουν κάθε εβδομάδα. Και δεν άκουσαν να λένε αυτοί οι διάφοροι ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ ο μεγαλομετοχός δεν μπλέκεται σε τέτοιες μεγάλες υποθέσεις. Δεν έπρεπε να πέσει και ο Ολυμπιακός. Με ενδείξεις. Γιατί έχεις δίκιο. Αυτό υπόθηκε. 100% δίκιο έχεις. Από γνωστό ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται, λέει, αποδείξεις, καμιά φορά και με ενδείξεις, είπε εχθές. Έχεις δίκιο 100% σε αυτά τα οποία λες. Το θέμα όμως, να ενημερώσω και τους φίλους του Ολυμπιακού και τους φίλους του ΠΑΟΚ για όλους τους υπόλοιπους, δεν είναι ότι επειδή δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ ή η Ξάνθη ή ο Άρης ή ο Πανιώνιος. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει κάτι μεμπτό, να υπάρξει η τιμωρία ανάλογα με το τι προβλέπεται. Εμείς αυτό θέλουμε. Εγώ δεν λέω ότι επειδή. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή δεν μου λες είναι αθώος ο ΠΑΟΚ. Ή δεν έχει καμία σχέση. Και ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν πήγε. Περιμένουμε, Χρήστα, δεν σου λέω. Η υπόθεση θα. Συμφωνώ. Εξεταστεί. Θα εξεταστεί. Δεν αλλά δεν, θέλω να σου πω ότι. Επειδή το ακούω από όλους σας, δεν είναι επιχείρημα το ότι επειδή δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν θα τιμωρηθεί και ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Χρήστα, γιατί έτσι θα είστε ευνοημένοι και οι δύο έναντι των υπολείπων. Πολλές φορές στη ζωή μου. Αν ισχύει, βέβαια. Έχει σημασία και ποιο καταγγέλει τι. Και σε ποιον. Ποιο είναι να το καταγγέλει αυτό, δηλαδή.
Ποιος ήθελε να το καταλήξει. Γιατί αυτή τη φορά δεν είναι ένα δημοσίευμα. Δεν το είπε κάποιος. Δεν ακούστηκε. Δεν είπε ότι α, μου είπαν οι συμπαίκτες μου, άκουσα ότι. Εδώ τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγγελία. Ας πάει λοιπόν να διερευνηθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα. Είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι ξεκάθαρα σοβαρή, γιατί εκτός αν είναι πλαστά τα έγγραφα. Γιατί αν δεν είναι πλαστά τα έγγραφα, τότε υπάρχει θέμα. Τώρα, το σε τι έκταση υπάρχουν τα αρμόδια όργανα να το διερευνήσουν. Αλλά δεν είναι επιχείρημα το ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί στο παρελθόν, άρα θα ευνοηθούμε και εμείς τώρα. Δεν μπορεί να ζητάει ο Ολυμπιακός αναβολή της αγωνιστικής, ενώ ακόμα ο μεγαλομέτοχος του είναι υπόδικος. Αυτό είναι για ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ζητάει. Τι έγινε λοιπόν? Ζήτησε αναβολή ο ΠΑΟΚ, έκανε κάτι ο ΠΑΟΚ, έκανε κάποιες συνήθειες. Τι έγινε για τη σχέση με τον Ολυμπιακό? Δεν έγινε τίποτα. Παίξαν κανονικά, σωστά. Θα παίξει κανονικά και ο ΠΑΟΚ τώρα. Και τελείωσε η υπόθεση. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να βγαίνει ο Κοντονής και να λέει το ένα και το άλλο και να κρίνει τον τωρινό υφυπουργό αθλητισμού, όταν ω υφυπουργό αθλητισμού τα έκανε όπως τα έκανε, και αυτός και ο Βασιλιάδης. Και τώρα βλέπεις ότι δύο ομάδες ή οι δύο πλευρές, γιατί είναι πλευρές που από πίσω συντάσσονται ομάδες, είναι ανάλογα, παίρνουν και ένα από ένα πολιτικό κόμμα. Έχει ανοίξει το παιχνίδι πάρα πολύ. Θα το δούμε. Τώρα το θέμα θα όπως λες, ένα θα το διερευνήσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έχει δρόμο ακόμα. Οι άνθρωποι είναι, χρήζεται σε πανικό. Σε πανικό γιατί είναι? Είναι σε πανικό. Γιατί στο έχω πει εδώ καιρό, δεν μπορούν να χάσουν το πρωτάθλημα. Αυτό που λες. Δεν μπορούν να το χάσουν. Εγώ το βλέπω ως αστεία δικαιολογία δική σας, να ξέρεις. Αντί να συζητήσετε σε σχέση κάνουν με. Κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν κλίμα. Φυσικά. Αυτοί που έχουν αλλοιώσει το πρωτάθλημα το φετινό, μην πάμε στα προηγούμενα και χάσουμε την μπάλα. Αυτοί λοιπόν που το έχουν αλλοιώσει ήδη με το VAR. Δεν το είχε αλλοιώσει ο ΠΑΟΚ, το άρεσε το Παναθηναϊκό. Αυτοί το αλλοιώσαν. Το λάθος του, γιατί το αλλοιώνουν αυτοί. Ναι, αυτοί το αλλοιώσαν. Έτυχε πάλι να είναι υπέρ του Ολυμπιακού δύο φορές στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Αυτοί λοιπόν φωνάζουν από την αρχή του σεζόν για το VAR. Άσε την αστεία επικοινωνία του στο κομμάτι αυτό. Αυτό είναι αστεία, είναι γενικότερη. Αστεία επικοινωνία. Η επικοινωνία του. Ναι, συμφωνώ. Και αυτοί που. Συμφωνώ. Είναι τραγικό. Σηκώνουν το λάβρο της Επανάστασης. Και μόνο που βάζουν μπροστά τον παππού να βγαίνει και δεν τον σέβονται αυτοί, να βγαίνει και να λέει τις ασυναρτησίες που λέει, είναι αστεία επικοινωνία. Αυτό όμως, Στέργιο, δεν μπορεί να είναι η υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, λέω εγώ, δεν λέω για τα υπόλοιπα. Για τη διαιτησία, το VAR, μπορώ να το δεχτώ. Εδώ όμως δεν μιλάτε καθόλου για την καταγγελία αυτή καθ' αυτή. Το θέμα αυτό καθ' αυτό, δεν έχω ακούσει τη λέξη καλπα. Πώς λέγεται καλπα. Δεν θυμάμαι το όνομα του καν. Καλπαζίδης, πώς λέγεται. Αν όντως ο ανιψιός του Ιβάν έχει αγοράσει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, δεν έχει πει κανένας τίποτα. Το μόνο που λέμε είναι σε πανικό. Είναι αστείο. Το θέμα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Υπάρχει. Μπορεί να μας πει ένας υπεύθυνος από τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Τις έχει αγοράσει τις εγκαταστάσεις. Γιατί για μένα, αν τις έχει αγοράσει, είναι θέμα. Αν δεν, τώρα, μέχρι πού θα πάει και αν η δικαιοσύνη πει είναι θέμα μεν πρόστιμο. Είναι θέμα υποβιβασμός. Είναι θέμα αποβολή. Είναι θέμα θα σε στείλω στο διάστημα. Είναι θέμα, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, εκεί μετά είναι η τιμωρία. Το τι προβλέπετε. Αλλά εγώ το μόνο που βλέπω ως επικοινωνία από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και από την Ξάνθη είναι σουζάνες και την μπάλα στην εξέδρα. Ηρωνία, επί της ουσίας δεν βλέπω τίποτα. Συγγνώμη. Και δεν είναι καθόλου φιλογαυρική η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν ο Κώστας συμφωνεί όχι με αυτό που λέω, αλλά η επικοινωνία πάνω στο κομμάτι αυτό δεν έχει να κάνει με την υπόθεση, έχει να κάνει με το όλο πλαίσιο, την αστεία επικοινωνία. Επικροτώ 100 φορές αυτό που είπες. Για μένα, Χρήσανδε, για μένα, ναι, ο λόγος και οι καταγγελίες του Ολυμπιακού έχουν την ίδια βαρύτητα όσο έχουν και οι καταγγελίες θα έκανε του Χίτλερ αν μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ, σαν Στέργιος. Έχουν την ίδια βαρύτητα οι καταγγελίες του Ολυμπιακού και οι φωνές του Ολυμπιακού. Το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή. Τη θηριωδία του ναζισμού την έζησε όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Το πόσο εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ναζιστές, από το Χίτλερ, και δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω ανάλυση. Πόσο μάλλον νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι, κάποιον συγγενή μας στην κατοχή ή οτιδήποτε άλλο, εννοώ παππούδες, γιαγιάδες, ξαδέρφια της γιαγιάς κτλ., έχουμε χάσει από αυτή τη θηριωδία των ναζιστών. Υπάρχουν όμως φορές, Στέργιο μου, που αυτή τη θηριωδία των ναζιστών και αυτή τη δεδομένη πράξη, την επέσχυντη και τη γιαυτίσιμο και να μην πω ό,τι άλλο, την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι στα πλαίσια της προπαγάνδας. Και σου έχω πει το παράδειγμα στην Πολωνία, τότε που οι Ρώσοι πήγανε και σκοτώσανε χιλιάδες Πολωνούς αξιωματικούς σε ένα δάσος, πώς το λένε εσύ Κώστα που είσαι και μορφωμένος, το θυμάσαι? Forest. Forest. Α, στο, ναι. Έχει συγκεκριμένη ονομασία και είπανε αυτοί λοιπόν, ενώ το σκότωσαν οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί τότε, όχι οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, να είμαι σωστός, οι Σοβιετικοί τους εκτέλεσαν όλους, είπανε τους σκοτώσαν οι Ναζιστές.
δεν αποτελεί. Είμαι δεν αποτελεί αθώση. Στην ιστορία χρήσανε. Εγώ σου είπα απλά. Δεν θα πούμε σε τέτοια θέματα. Πώς τη λένε το δάσο εκεί. Κάτι που κάπου νομίζω κάνει. Στην Πολωνία, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω λοιπόν ότι. Δεν θα πούμε σε ιστορικά θέματα. Είπα για μένα ο λόγος του Ολυμπιακού και οι καταγγελίες του για μένα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Έχουν την ίδια βαρύτητα. Δηλαδή, συγγνώμη. Να μιλάει ο Γκέμπλε για την αλήθεια. Έρχεσαι εσύ, μου κλέβεις το κινητό. Αν μου το πει, δεν πει ο Καραπαπάς ότι μου το κλέψε. Ενώ μου το έχει κλέψει. Επειδή το έχει πει ο Καραπαπάς, δεν το πιστεύουμε. Καλά, αυτό δεν το πιστεύουμε. Αλλά αν μου το έχει κλέψει, η ουσία βγαίνει ότι μου το έχει κλέψει. Όχι επειδή το κατήγγειλε αυτό, δεν γίνεται να λες. Αφού το είπε αυτό, άστο. Εντάξει, άμα είναι με την ίδια λογική και εγώ ο Σάρης, ό,τι λες εσύ, να μην το πάω, να λέω δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ό,τι λέει ο Πάοκ δεν το δέχομαι από αυτού. Δεν είναι αυτό λογική. Εδώ υπάρχουν στοιχεία. Είναι τα στοιχεία αυτά ικανά να σε καταδικάσουν. Μην ανησυχεί και μην αγχώνεσαι. Θεωρώ ότι από επιληθεί άμεσα η επιτροπή. Θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο θέμα ανησυχείτε και αγχώνεστε εσείς. Δεν αγχώνομαι καθόλου, Χρυσαδέ. Ρωτάει και ανησυχεί. Εγώ εκνευρίζομαι με τον κάθε απίθανο που του δίνουν ένα πληκτρολόγιο και γράφει ό,τι αρλούμπα μπορεί να φανταστεί. Να σου πω που φαίνεται η ανησυχία. Και μειώνει τη μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ την περσινή. Να σου πω που φαίνεται η μεγάλη ανησυχία του ΠΑΟΚ. Με στοιχείο. Να σου πω που φαίνεται η πολύ μεγάλη ανησυχία. Στην Ελλάδα, ακόμα χρήση του 2019, έχουμε υποτίθεται δημοσιογράφους με Μαλή Κομωδινή νούμερο 5. Γιατί είσαι ρατσιστής τώρα? Είμαι ρατσιστής. Με το συγκεκριμένο είμαι ρατσιστής. Όχι, δεν πρέπει. Οι σπασμωδικές αντιδράσεις του ΠΑΟΚ αποδεικνύουν τώρα, πανικό γιατί... εν ώψη του κινδύνου υποβιβασμού. Χάνει και τον τίτλο των Πρεσπών. Τα ίδια λέτε το μεταξύ. Πανικό λέτε εσείς ότι έχουν αυτοί, πανικό λένε αυτοί ότι έχετε εσείς. Εγώ σου ξαναλέω λοιπόν και την άκρη δεν θα πω ότι Μην αγχώνεσαι. Θα επιληθεί άμεσα η επιτροπή. Έχεις ένα άγχος, έχεις τώρα, μην αγχωθείς τώρα. Εγώ να αγχωθώ για ποιο πράγμα? Εσείς αγχώνεστε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ τι άγχος να έχω δηλαδή? Εάν επιζούμε, ρε παιδιά. Όχι, θα έχεις ένα άγχος. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν θα είναι άγχος. Μια αγωνία, μια κάτι. Παρακολουθείς, εδώ μπαίνεις. Ότι παρακολουθώ, παρακολουθώ. Ότι ανέβασε κάτι να πούμε. Ότι το εύχομαι, το εύχομαι. Από εκεί και πέρα δεν αγχώνομαι. Όμως αγχωνόμουν όταν ήμουν στη Γάμα Εθνική και δεν μπορούσα να ανέβω. Τότε αγχωνόμουν. Αγχωνόμουν όταν έβλεπα το Σταυρίδι, τον Παμπορίδη, τους Καλόπουλους και όλους αυτούς και δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Αγχωνόμουν όταν ο Αχιλλέας μιλούσε με τον Μάνταλο και έπεσε την Κυριακή ο Μάνταλο στο Ολυμπιακό Σβόλο Παναθηναϊκός. Τότε αγχωνόμουν. Αγχώνομαι που έχω μια ομάδα που δεν μπορεί να βάλει κερδί στη Λαμία. Αγχώνομαι σε αυτά, αλήθεια είναι. Γελί. Αλλά στο συγκεκριμένο τι να αγχωθώ εγώ. Εσείς έχετε αγχωθεί και ξέρεις που είναι το άγχος σας. Εγώ προσωπικά δεν έχω αγχωθεί καθόλου. Ναι, το άγχος είναι στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που λέει και θα σπεύσει να την υιοθετήσει ο Αβγενάκης. Εκεί φαίνεται το άγχος. Και από ποιος που λες ότι ο υπουργός θα σπεύσει να το υιοθετήσει οτιδήποτε άλλο. Και λες ό,τι έλεγε. Άσε ρε Χρύσανθε τώρα. Και ο Ολυμπιακός λοιπόν, και ο Ολυμπιακός στέργιο μου λοιπόν για τον Κοντονή και τον Βασιλιάδη έλεγε ακριβώς το ίδιο. Έλεγε είμαι αθώος, δεν έχω κάνει τίποτα. Και ο Βασιλιάδης με τον Κοντονή και ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιούν τον πρόεδρό μας. Τα ίδια λέγανε. Είμαστε αθώοι, δεν κάναμε τίποτα, μας στοχοποιεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λέγανε. Τον κακό υπουργό μάλλον είναι κι αυτοί. Και το ακριβώς το ίδιο πράγμα λέτε εσείς τώρα για τον Αβγενάκη. Πες εσύ Κώστα. Ναι. Ορίστε. Α, το Βιτσόσκυλο δικαιώνεται. Δεν παίρνω θέση. Γιατί δεν παίρνεις θέση Κώστα? Δεν παίρνω θέση. Στην εκπομπή είσαι σχολιαστής. Αν δεν παίρνεις θέση για αυτό, γιατί. Για το αν ο Γκάρετ ήθελε έπιπλα ή. Τώρα για τον Γκάρετ ασχολούμαι, όντως. Ή ψιλοτάβανο σπίτι. Με τον Γκάρετ ασχολούμαι, άσε με. Η ουσία είναι αυτή. Του θέματος για μένα. Η ουσία είναι αυτή. Να πάει λοιπόν η Επιτροπή, να το αναλύσει, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άμα βγει όμως καμιά απόφαση εναντίον σας, μην βγαίνετε και βρίσκετε τη δημοκρατία. Όπα, όχι. Θα έχει αναλύσει η απόφαση και δεν μιλάτε ο υπάλληλος του Ολυμπιακού. Γιατί και αυτοί αυτά λέγανε τα προηγούμενα χρόνια και τους βρίζατε και λέγατε επειδή είναι το 50-50 δεν το αντέχουνε. Αν όμως πέσει καμιά καμπάνα στον ΠΑΟΚ ή στην Ξάνθη, θα βγείτε στους δρόμους και θα φωνάζετε ότι σας αδίκησαν. Δεν θα λέτε αποφάσισε το δικαστήριο, δέχομαι την απόφαση του δικαστηρίου. Θα λέτε στημένοι είναι, του Ολυμπιακού είναι. Αυτό θα λέτε. Να αποφασίσουμε. Όταν μας τιμωρούνε, είναι στημένοι. Όταν τιμωρούν τους άλλους, η δικαιοσύνη έλαμψε. Δεν αντέχει το 50-50, γι' αυτό φωνάζετε. Αποφασίζετε τι θέλετε τελικά. Και εσείς και ο Ολυμπιακός. Γιατί μας κουράσατε. Και οι δύο θέλουν να γίνουν χαλήφιδες. Μας κουράσατε. Χαλήφιδες. Ο Ολυμπιακός πιο πολύ μας κούρασε. Δεν σε κούρασε, Χρήστο, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Με ξέσχισε ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να μιλάει. Είναι η μόνη ομάδα που έχω υποστεί τη θηριωδία του Ολυμπιακού. Εσείς το πολύ πολύ να βγαίνετε τέταρτη. Τέταρτη βγαίνανε οι φίλοι με τον Ολυμπιακό. Αγκαλιά, αλλά μπρατσέτα. Λοιπόν. Και βγήκα και με κάνει ενώ είχα ηρεμία. Πάντα τσιτώνεσαι όταν θίγει κάποιο τον Ολυμπιακό και τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, τη Νέα Δημοκρατία. Και ο ανιψιός μου εξάχρονος το έχει καταλάβει. Ναι, ναι. Λες σου πατάει το κουμπί. Λέμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Δεν λέει. Ναι, ρε φίλε. Γιατί θεωρώ ότι επειδή ο Αβγενάκης σταμάτησε την πολυμετοχικότητα το καλοκαίρι, αυτό που πήγε να περάσει το επέσχυτο ο Γραμμένος για να έχεις και άλλες ομάδες και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Το σταμάτησε και από τότε στοχοποιήθηκε. Ο καημένος Αβγενάκης. Τον στηρίζω. Εννοείται. Έλα, ρε φίλε. Ποιο Αβγενάκης τώρα. Ναι, τώρα, άσε τώρα. Και τι θες να στηρίζει τον Κοντολίου, ήταν δικό σου. Όχι, να λύσει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πήγε ο Γραμμένος να περάσει την πολυιδιοκτησία και ο Αβγενάκης το μάθησε. Υπουργός χρήσαθε να μάθεις να λύσει την αλήθεια. Υπουργός που λέει για τη βία στο Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης και δεν τολμάει να πει για το Ρέντι, είναι υπάλληλος του Ολυμπιακού για μένα. Ή εξυπηρετεί τα θέματα του Ολυμπιακού ή φοβάται τον Ολυμπιακό. Χρησιμοποιεί τη ρητορική του Ολυμπιακού. Χρησιμοποιεί τη ρητορική του. Όταν μιλάς για βία, θα μιλήσεις για το Ρέντι. Θα μιλήσεις για ό,τι θέλω, θα μιλάω. Και για τον Τζίλο. Και εσύ, όταν μιλάς για βία, λοιπόν, Κοντονή και Βασιλιάδη, να μιλάς και για την Πούκα του Σαββίδη. Γιατί και αυτοί επιλεκτικά δεν τα λέγανε. Δεν υπήρχε. Ο Γραμμένος έκανε. Ναι, δεν τα λέγανε. Ο Γραμμένος έκανε τοποθέτηση και τη λέξη Σαββίδη δεν την είπε τότε. Στο λόγο του στην ΕΠΟ. Για υπουργού μιλάμε τώρα. Πήγε στο Γραμμένο. Ναι. Βασιλιάδη δεν έχει πει για την Πούκα. Τίποτα. Μόνο τη μέρα που έγινε. Μόνο τη μέρα που έγινε. Τι να πει τη μέρα που έγινε. Τι ζούμε. Έχει πει τη μέρα που έγινε. Ωραία. Να πει. Ο φίλος του Αβγενάκης δεν έχει πει ούτε τη μέρα που έγινε, ούτε την επόμενη μέρα, ούτε θα πει ποτέ. Να πει. Δεν θα πει, Κρίσανδε. Ο αγαπημένος υπουργός. Ωραία. Στο συγκεκριμένο έχει κάνει λάθος. Ορίστε. Ο καημένος. Δεν είπα εγώ ότι είναι καημένος. Έχει κάνει λάθος. Σε όλα. Έπρεπε να πει. Εμείς δεν είμαστε κολοτούμπες. Έπρεπε να πει. Έπρεπε να πει. Έπρεπε να πει, κατακριτέο, έπρεπε να πει. Στα περιστατικά βίας που συνδέεται άμεσα ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει πει. Πού συνδέεται. Υπάρχει κάποια τέτοια. Χρήσατε, πού συνδέεται. Ο δράστης του ΔΕΛΤΑ ΜΗ, η αστυνομία τα έχει βγάλει τα έγγραφα και εμείς οι διαγράμματα. Ναι. Τηλεφωνούσε επανειλημμένος και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και στην Κάπιταλ. Δες τι ωραία που το λες. Επειδή τηλεφωνούσε λοιπόν στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και στην Κάπιταλ, συνδέεται τον Ολυμπιακό. Ο άλλος που αγόρασε τις εγκαταστάσεις δεν συνδέεται. Ναι, η διαφορά. Είδες τι ωραία που το λες. Είδες τι εύκολα που το λες. Ότι το ένα έχει αγοράσει. Η μία υπόθεση θα εξεταστεί και η άλλη υπόθεση δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πώς δεν του Τζίλου. Δεν εξετάζεται. Εξετάζεται η μήνυση μάλλον που κάνει στον Τζίλο και στους νομικούς. Με τι να κάνουμε τώρα, η διαδικασία αυτή είναι. Με τι να κάνουμε τώρα, ναι, δηλαδή. Η υπόθεση λοιπόν του ΠΑΟΚ θα εξεταστεί άμεσα, του Τζίλου ακόμα περιμένουμε. Είδες τι λες, θα εξεταστεί άμεσα. Και άμα το θα εξεταστεί. Και αν ρωτήσεις 9 στους 10 έχουν ξεχάσει ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει συνδεθεί με το δράση της επίθεσης. Το ότι πήρε τηλέφωνο στην Capital ή στην αυτή την τηλέφωνο. Έπαιρνε τηλέφωνο. Τον συνδέει την επίθεση. Και έναν άλλον φίλο σου το τηλέφωνο. Που τελείωνε σε 777. Αυτό το θέλω το τηλέφωνο. Το 777. Είναι φίλος σου είναι. 777. Ναι. Θυμήσου λίγο, βλέπει ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει το πώς συνδέθηκε ο Ολυμπιακός. 777. Βάσει της αστυνομίας. Περίμενε λίγο, 777. Δεν θα μου κάνει τίποτα αν το έχεις. Γιατί να μην το έχω. Αλεξιάδης έχω. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Ο Γιάννης Βένος τελειώνει σε 777. Δεν είναι λοιπόν ο Γιάννης Βένος, άλλο τηλέφωνο. Ο Μάκης Βοητσίδης έχει 777. Ωραίος ο κύριος Βένος. Βγάλ το Βένο. Ο Γιάννης Γρανούζης έχει 777. Να πάμε στο σαλέ. Η γυναίκα μου έχει 777. Μιλάμε για γκάμπιου. Η Μάρθα Κώστα έχει. Όχι, αυτή είναι. Μαργούμαν στον Κουρσάρο. Να δω, Μαθαίου βρίσκω. Ο Σαράντης Πανταζής έχει. Έλα, ρε Σαράντη. Βγάλ το Σαράντη να τα πει όλα. Τον είχαμε βγάλει τις προάλλες. Βγάλ το να. Ναι. Αυτή, φίλε. Δεν έχω άλλον. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Έχει μέσα. Πάρ' τον κι αυτόν. Μας ακούει. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Αυτή, φίλε, δεν έχω. Αν θες λοιπόν να. Δεν έχω άλλο τηλέφωνο. Να φρεσκάρεις τη μνήμη σου για να είσαι πιο ενημερωμένος. Πού έπαιρνε τηλέφωνο ο ΔΕΛΤΑ ΜΗ. Τηλέφωνα, όχι πήρε τηλέφωνο. Πού έπαιρνε. Πού. Πες. Ενημερώσε το διάλειμμα και πες να δεις πού έπαιρνε. Εγώ ξέρω πολύ καλά πού έπαιρνε. Γιατί δεν μου λες. Το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί δεν μας. Γράψε. ΔΕΛΤΑ ΜΗ. Το γράψανε νομίζω. Το γράψανε νομίζω. Το γράψανε. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός έπαιρνε. Νομίζω. Ναι, καλησπέρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Και στο τότε υπεύθυνο επικοινωνίας. Ένα τηλέφωνο που άνοιγε. Επικοινωνίας, ωραία. Θα σου πω τι έκανε. Ναι, καλησπέρα, ναι, γεια σας. Πόσο έληξε το παιχνίδι χθες, γιατί έλειπα. Είμαι φίλος του Ολυμπιακού και πήρα ένα ρωτήσω. Ναι, θέλω να πάρω ένα εισιτήριο διαρκείας. Πόσο κάνει. Πάρτε Capital να πάρεις. Έχει έκπτωση, άμα πάρουμε στην Capital. Αν πάρετε την Capital και μας ξαναπάρετε, έχει έκπτωση, ναι. Ωραία. Ναι, Capital εκεί. Πόσο έχει το εισιτήριο. Επίσημη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για Τζίλο.
Να το που δεν έχει τέτοιο! Πέφτει η προπαγάνδα! Δεν ανοίγει. Η απάντηση είναι θα διερευνήσουμε την αγγελία. Άνοιξε το Κώστα. Ορίστε. Όλο ειδήσεις σήμερα. Είπαμε επιτροπή. Προέκυψε από επερώτηση στην Βουλή των Βουλευτών Αβδελά και Χίτα. Περίεργο. Χρήσανθε. Περίεργο. Οι οποίοι ζήτησαν λεπτομέρειες, η απάντηση οι δόθηκε. Οι μόνες επερωτήσεις που κάνουν είναι για τον ΠΑΟΚ. Η απάντηση δόθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι υποχρεωμένος σας, γιατί είναι ερώτηση στη Βουλή. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν ΤΑΔΕ έγραφε απάντηση της Αγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, παραγγέλθηκε διενέργεια κυρίας ανάκριση, η οποία και εξακολουθεί να διενεργείται. Περαιτέρω θέτουμε υπόψη σας ότι όπως είναι ήδη γνωστό, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές γνωστοποιούν στοιχεία σχετικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων αποκλειστικά στο πλαίσιο που επιτάσσουν διατάξεις του συντάγματος, δεν μπορεί να δώσει στοιχεία με λίγα λόγια, και του κώδικα ποινικής δικονομίας επί σκοπό διασφαλίσωση της αποτελεσματικότητας των εκάστοτε νομίων ενεργειών τους. Η υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 241 του ΚΟΠΟΔΟΥ για την τήρηση της αρχής μυστικότητας στην προανάκριση, απαγορεύει την γνωστοποίηση τρίτου των στοιχείων και των πορισμάτων αυτής από τους εντεταλμένους να διεργήσουν ανακριτικές πράξεις. Υπό την έννοια ότι η εκκρεμή στο στάδιο της προδικασίας δικογραφίας δεν επιτρέπεται να είναι προσιτές σε οποιονδήποτε. Με την τήρηση της αρχής αυτής διασφαλίζονται τόσο τα δικαιώματα του κατηγορουμένου να μην υπάρξει δημόσια διαπόμπευση προτού αποφασιστεί, εάν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ή όχι για την παραποποίηση του σε δίκη τεκμήριο αθωότητας, όσο και η απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη συλλογική του αποδεικτικού υλικού. Ο Υπουργός Κωνσταντζίνος Τσιάρας. Άρα τι μας λέει. Δεν το λέτε στον κόσμο όμως αυτό, ότι απαγορεύεται, γιατί λέτε τι έγινε με τον Τζίλο. Μπορεί να είναι έξω από το σπίτι αυτή τη στιγμή να τον πιάνουνε. Αλλά σου λέει. Χρήσανθε, δεν λένε τι έγινε με τον Τζίλο. Λένε ο Υπουργός να πει κάτι για τον Τζίλο. Δεν μπορεί να πει, φίλε όμως. Δεν είπαμε να πει στοιχεία τη. Το ξέρει και ο Τζίλο. Δεν είπαμε να πει στοιχεία τη προανάκριση. Ότι περιστατικά σαν ξυλοδαρμό του Τζίλου δεν θα επανληφθούν από εδώ και πέρα. Πώς θα το πει αυτό, ρε Σιστέριου, τι είναι. Ή ότι καταδικάζουμε τις επιθέσεις διαιτητών. Ή ο Medium. Το είπαν αυτό, τι καταδικάζουμε και τα λοιπά. Δεν το είπαν. Όλοι το είπαν. Πώς δεν το είπαν. Ο Αβγενάκης δεν έχει πει τίποτα. Ο Αβγενάκης ήταν κυβέρνηση όταν το έγινε με τον Τζίλο. Με τρελαίνει τώρα. Μπορούσε να πει χρήσα αυτή την παρακολουθία. Παρακολουθούμε την υπόθεση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Να πει μια αερολογία πολιτικά. Ο ΠΑΟΚ να το πει, θα βγαίνει να το πει, τι λέτε τώρα. Να το πει, είναι σημαντικό ζήτημα. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Δεν έγινε επί Αυγενάκη. Τι σημασία έχει. Αν σου αρέσει ένα. Ο υπουργός τι είπε. Είναι κρεμότητα, Χρυσανθέ. Αν σου αρέσει ένα τιμόνο ΠΑΟΚ. Από αυτό που σου λέω είναι ότι μου αρέσει ο ξυλοδαρμός διαιτητής, Στέργιο. Και θα με τρελάνεις τώρα. Από αυτό που σου λέω είναι ότι μου αρέσει ο ξυλοδαρμός διαιτητής. Αν ο φίλος του Άρη δεν διαιρωτάται τι γίνεται με τον Τζίλο. Το είπαμε τι γίνεται με τον Τζίλο, να το βρει η δικαιοσύνη. Διαιρωτάται, ναι. Όπως διαιρωτάται και πολλά άλλα. Όπως ο φίλος του ΠΑΟΚ δεν διαιρωτάται τι έγινε με το καμένο αμάξι στην Ξάνθη. Διαιρωτάται! Ο φίλος του ΠΑΟΚ με το καμένο αμάξι στην Ξάνθη. Δεν διαιρωτάται! Διαιρωτάστε τι έγινε με αυτή την υπόθεση. Ας κάνει ο Κώστας ο φίλος μου μια επερώτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Γιατί δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει μια επερώτηση για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Δεν λευκάθηκε εκείνο. Ο καθένας το δικό του. Χρήσανθε, για το ΠΑΟΚ Ξάνθη κάνανε η ελληνική λύση. Κάντε διάλειμμα. Τι έκανε. Έχει αναφέρει ότι λέγονται πράγματα για ομάδες που έχουν σχέση, έχει κάνει. Υπερώτηση δεν έκανε. Είπε στο λόγο. Μπορεί να τοποθέτησε. Στο λόγο του στη Βουλή, εκεί που είπε και για τον οπλεφόρο Ιβάν. Δεν είπε μόνο για το Μαρινάκι. Εσείς βάλατε τίτλο για το Μαρινάκι. Ο Βελόπουλος όμως το λόγο του εκεί πέρα είπε και για τον οπλοφόρο Ιβάν. Αλλά τίτλο εσείς βάλατε για το Μαρινάκι. Το 10 έβαλε για τον Ιβάν. Αυτό εξηγώ τόσο καιρό. Ότι ο καθένας παίρνετε ό,τι θέλετε, μας υφέρει. Ό,τι σας συμφέρει και κάνετε παζλ. Ξέρουμε πολύ καλά τι εξηγήσατε. Και ο Ερακλής παίζει τη γάμα τοπική. Μόνο ο Άρης είναι ο σωστός. Γελί. Ποιος είναι ο Άρης. Γελί. Αυτή. Αυτή που ρίξαν τον Ερακλή στη γάμα τοπική. Ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις. Διαφημίσεις για άλμα, φτάσαμε και 36. Ακριβώς δεν βγαίνει άκρη, Στέργιο μου, γιατί είναι επικοινωνία. Γιατί εσείς τα λέτε αυτά που θέλετε και οι άλλοι τα λένε αυτά που θέλουν. Εμείς όμως θέλουμε. Και ο ένας και ο άλλος να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του νόμου. Είστε αθώοι, αθώοι. Είναι ένοχοι, ένοχοι. Αλλά βγείτε και πείτε στο τέλος το πόρισμα. Όχι μόνο επικοινωνία, όχι μόνο τον Τζίλο. Όλα να τα θυμόμαστε. Έχετε κάνει τη σημαία με τον Τζίλο. Να καταδικαστεί αυτός που το έκανε. Να μπει φυλακή 28 χρόνια. Έχουμε κάνει σημαία και τον Ουρά Χρυσάνθη. Και το Κοριόπολης και την Εμπελεκτική. Και τα στημένα και όλα. Καλά σου λέει, Χρυσάνθη, άσε μας τώρα. Στο Κοριόπολης, στο Γιώργο, να σε ενημερώσω ότι πρωταγωνιστών αρκετοί με τις οποίες αγκαλιά. Πρωταγωνιστούν. Αγκαλιά. Λοιπόν, χορηγή της πρώτης ώρας. Στέργιο. Χορηγή της πρώτης ώρας. Η ψυχραιμία. dktoys.gr. Μπράβο. Η κορυφαία συλλογή. Έτσι. Super League. Τάπες. Έχει μέσα και φωτογραφίες
Μαρινάκη, Σαββίδη, Γκαγκάτσι, Καραπαπά. Όχι, δεν έχει τέτοια. Ευτυχώς δεν έχει τέτοια και έχει μόνο τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Τους παίκτες δηλαδή των ομάδων και τα σήματα, τα εμβλήματα. Σήματα, σήματα, λόγκο, εμβλήματα. Εμβλήματα, ναι, των ομάδων. Ναι. Σε λίγο θα μας πεις και θηραιούς. dktoys.gr. Ίδρωσα, Στέριο. Πρώτον, γιατί έχει κλειστό το air conditioner. Καλύτερα, καλύτερα. Δεύτερον, γιατί πίνω ζεστό καφέ. Καλύτερα. Τρίτον, γιατί με εξοργίζετε. Που θέλετε να στοχοποιήσετε τον, ναι, Κώστα Κούση. Λοιπόν, πάμε στο break. Και πούμε, η εκπομπή, όπως αντιλαμβάνεστε, καταθέτει και σημειώνει όλες τις απόψεις και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω στο Στέριο την άποψή μου, ούτε ο Στέριος τη δική του σε μένα. Ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Δεν είμαστε παπαγάλοι. Έτσι πρέπει. Και έχουμε και τον Κώστα να βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Να βάζει τα φυτίλια. Να βάζει τα φυτίλια. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Έχουμε και συνεντεύξεις αργότερα, να μην μιλάμε μόνο εμείς, να μιλάμε μόνο εμείς τα δικά μας. Τι γελάς. Εσένα και αυτός έχουμε εδώ. Για να δει τα δικά σου. Ευχαριστώ. Πέντε εισιτήρια για το σαββατιάτικο ΠΑΟ ΚΑΕΚ στο Παλατάκι. FM κενό ΠΑΟ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Τα μηνύματά σας. Και δύο εισιτήρια Άρης Παριώνινος. Να το πεις εσύ. Πώς θα στείλουν για οι φίλοι του Άρη. Γράφουν το Άρη. Ό,τι είπες εσύ, γράφουν και το Άρη. Ναι, ποιος είναι. Break. Αλλά πάντα έρχονται σε σημείο που δεν τους θες. Πώς θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Ειδικά αυτός. Μπορώ να παίξω με τον Άρη. Σαν τον Μπένι Χιλ με τον παππού, θυμάσαι. Ακούγεσαι λίγο περίεργα. Ακούγαμε λίγο περίεργα. Επειδή σου φτιάξαν τα ακουστικά. Ήρθε η ακουστικότητα μετά την κανονικότητα. Έτσι. Λοιπόν. Άλλη είδηση έχουμε. Όχι, απλά επειδή ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό που ήθελε και έχει φύγει η κουβέντα τα επεισόδια στο Καραϊσκάκι. Εντάξει. Διάβαζα λίγο νωρίτερα το πρωί, ναι, τα 7 νομικά όπλα, λέει. Ναι, ναι, φοβερό αυτό, το διάβασα και εγώ. Μιλάμε τώρα για Πούλιτζερ στο συνάδελφο Κώστα. Πού. Στο gavros.gr. Από συνάδελφο εξαιρετικό. Να σου πω κάτι. Όχι, όχι, θα μου πει να πω πρώτα. Δεν μου πει κάτι. Όχι, δεν μου πει κάτι. Πες, ναι. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω και τα 7 νομικά όπλα. Γιατί, ρε φίλε. Όχι, όχι. Θα διαβάσω το πιο μεγάλο νομικό όπλο του συναδέρφου. Τα άτομα που έχουν διαπιστεύσεις δεν περίμεναν επίτηδες εκεί. Έτυχε να είναι εκεί. Έτυχε. Επειδή μόλις είχαν πάρει τις διαπιστεύσεις από το σημείο της διάθεσής τους. Σωστό. Το ξέρω. Ότι συμφωνείς, εννοείται, το ξέρω. Αυτά δεν μου λες. Επειδή χρόνια το έχω καταλάβει. Εδώ τώρα τι είναι αυτό τώρα. Σημασία έχει αν έτυχε να είναι εκεί. Ή τι κάνανε. Ή τι κάνανε. Είναι το ίδιο πράγμα που έλεγα και σε σένα, γιατί μου λες ότι λέω μόνο για σένα. Τα ίδια, φυσικά είναι όλα τα ίδια. Για σένα τα ίδια είναι. Πάλι την πεταστήριζε στην κερκίδα. Σημασία έχει τι ή τι κάνανε. Ή αν έπρεπε να είναι διαπιστευμένοι. Εγώ τι ζω. Είδες τι ωραία μπορώ να το πω για τον Ολυμπιακό. Το ίδιο πράγμα λέω εγώ. Απλά εσείς ακούτε μόνο αυτά που θέλετε. Όπως και αυτοί ακούν αυτά που θέλουν μόνο. Στο gavros.gr, αυτό πήγα να σου πω πριν, εγώ έχω συζητήσει με έναν, έχω μπει 5 φορές. Στη ζωή μου. Εγώ καμία. Καμία, ποτέ. Ούτε στο Ηρακλής Ολυμπιακός. Όχι. Εγώ για τέτοια θέματα μπήκα. Όχι. Τα δύο ήταν για Ιβάν. Ναι, καλά. Που είχε γράψει. Και τα άλλα μου το στείλαν δηλαδή. Δεν έχω μπει ποτέ. Δηλαδή. Είπαμε, εσύ έχεις κολλήσει με το 10.gr. Καλό site. Πάρα πολύ καλό. Καλή διαφήμιση κάνετε, παιδιά. Το 10 και το SDNA. Βέβαια. Καλή διαφήμιση. Εξαιρετικά. Μπαίνω περισσότερο από ό,τι από το Sport 24. Γιατί έχει ωραία θέματα για τον ΠΑΟΚ το 10. Εκεί που δούλευε ο υπεύθυνος επικοινωνίας σου δηλαδή. Εκεί δεν δουλεύει μέχρι τη μέρα που πήγε στο ΠΑΟΚ. Πες σου, Κώστα, λέω κάτι ψέματα. Ό,τι λέω είναι πραγματικότητα. Που δούλευε ο υπεύθυνος επικοινωνίας μου. Με νοιάζει που εργάζομαι εγώ. Παιδιά, στο Λίμπερο. Φωτιά σε ξενοδοχείο στο Συγκρού. Πού? Αναφορές για εγκλωβισμένους. Πού? Και ποιο ξενοδοχείο είναι αυτό. Να αυτό. Να το, το δείχνει. Αυτό που μένει ο Ηρακλής στο μπάσκετ. Χρυσανθέ. Αυτό που μένουμε είναι. Σε αυτό μένουμε. Μάλιστα. Στη Συγκρού είναι. Ξενοδοχειάρα. Ήταν. Να το πω, όπου το δείχνουν. Ναι. Εκεί έμενα, να, εκεί που είναι ανοιχτό παράθυρο. Εκεί που έχει φωτιά. Ναι. Ξέχασα κανένα τσιγάρο, φαντάζεσαι. Πέντε εισιτήρια δίνουμε για ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Μπάσκετ. Σάββατο, ναι. Σάββατο. Και δύο εισιτήρια για Άρης Πανιώνιος. Τα βλέπεις τα μηνύματα εσύ, Στέριο. Τα βλέπει. Όχι, τα βλέπει. Όχι, δεν τα βλέπω. Το διέψευσε κατευθείαν ο άλλος. Λοιπόν. Συγχαρητήρια στους βάλανε το μπάσκετ 2,5 ώρες πριν το ποδόσφαιρο. Σας το είπα τη Δευτέρα, δεν το είπαμε αυτό. Και μας στερούν το δικαίωμα να πάμε και στο μπάσκετ. Γιατί αν φύγουμε, το αλλάξει. Αν φύγουμε 5,5 το παλατάκι, 6 ώρα που ξεκινάει το μάτσι Τούμπα, δεν θα είμαστε ούτε στο Φίνικα. Ναι, αλλά αν ήταν ο Άρης θα το είχαν την ίδια ώρα. Όπως έχει γίνει πολλές φορές. Νάτο, νάτο.
Στον βάλαν 2,5 ώρες για να πας από το ένα στο άλλο, ρε Σιστέριο. Συγγνώμη, ο Άρης. Πρέπει να πας πολύ νωρίτερα. Ο Άρης τι ώρα παίζει. 2,5 ώρες πριν το μάτς. Να το. 5-7,5. Την ίδια ώρα δεν παίζει σχεδόν. Δεν θα απολαύσουμε την ομαδάρα του Κώστα Χαραλαμπίδη, η οποία χθες πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Γερμανία. Το είδα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον εγώ χάρηκα πιο πολύ. Κώστα και Χρήσανδε για τα παιδιά που κάνουν. Για τον κόσμο. Ναι, για τον κόσμο. Μα για αυτούς γίνεται. Κάθε χρόνο φεύγουν με κάτω το κεφάλι. Το είπαμε και ήμουν σίγουρος θα κερδίσει. Και για πρώτη φορά τα παιδιά αυτά φύγανε με χαμόγελο και το ευχαριστήθηκαν και δημιούργησαν συνθήκες έδρας για τον ΠΑΟΚ στη Γερμανία. Τα λέγαμε και χθες με τον Νίκο. Δεν ξέρω αν το διπλό αυτό βάζει τον ΠΑΟΚ σε τροχιά πρόκριση. Τον βάζει. Τον βάζει, αφού τον βάζει. Βέβαια τον βάζει. Αλλά πέμπτος είναι τώρα. Διακυβεύεται κάτι τόσο μεγάλο και σημαντικό στην Basket League που δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Όντως. Στην πρόκριση στον επόμενο γύρο και του Champions League. Ναι. Η Dijon έχει 5-2, στο 4-3 είναι τρεις ομάδες, η Βόνη, η Νεπτούνας και η Σαραγώσα, και άλλες τρεις ομάδες είναι στο 3-4, η Σομπατέλη, η Μπρίντιζη και ο ΠΑΟΚ. Τρίτη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο στα παιδιά. Και δύο νίκες έχει Μπεσίκτας που παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Ναι, και δύο νίκες. 2-5 στην Κωνσταντινούπολη. Άμα αλλά κερδίσει και εκεί, φίλε, θα προκριθεί. Ναι, πού στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν είναι η Μπεσίκτας, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χάλια. Ενώ έχει τέτοιο ρόστερ. Σπρώχνει τον κούγια ο άλλος. Ναι, είναι χαμός. Αν είναι η Κώστα να προκριθεί ο ΠΑΟΚ και τον Απρίλιο ή τον Μάιο να μην κοιμόμαστε. Δεν είδα αυτό το πέσιμο. Ναι, το σπρώχνει ένα και έπεσε. Και ξέρει το κάνει μετά. Τον τράβηξε φωτογραφία. Τελείωσε αυτός. Τελείωσε αυτός. 80 χρόνια φυλακή. Δες. Τον σμπρώχνει. Πέφτει κάτω και δες. Κρακ. Κρακ φωτογραφιούλα. Τον βγάζει φωτογραφία. Κανονικά. Τελείωσε αυτός. Ο Κουκούλας είναι ο Κουκούλας. Ο Κουκούλας 14. Ο Κουκούλας 2. Η Λάρισα νομίζω έχει τη 2 κάποτε. Οι Monsters. Ναι, αλλά αποκλείστηκε από τη Γάμα Εθνική. Από την Καλαμάτα αποκλείστηκε, Αλέξη. Και τι πρέπει να το δίνουνε. Όχι, ρε. Αφού έχουν κόντρα εδώ και καιρό. Είναι εντάξει. Ακούει την οργή του κόσμου. Και πώς βρέθηκαν αυτοί εκεί και αυτός εκεί μέσα. Εκεί πάει. Πάει μέσα στην κερκίδα. Στην κερκίδα. Κατεβαίνει αυτός. Επίσης, επίτηδες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κούγιας ολέ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει και αυτό το πράγμα ότι τον ακούμπησε τώρα αυτός τον Έσβροξ απλά. Δεν τον έκανε κάτι άλλο. Εντάξει, τι απλά άρχισαν. Σπρώχνει τον πρόεδρο της ομάδας τώρα. Αν ήταν ο οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος εκτός του Κούγια, ναι, του Ιβάν, του Μαρινάκη και του. Ναι, ναι. Ενός πολύ ισχυρού δηλαδή ανθρώπου. Μάλιστα. Θα τον είχαν σαν πακιά στο ξύλο. Γιατί ναι, αυτή είναι η νοοτροπία τους. Αλλά σου λέει. Τι εδώ, πίσω. Θα πω 400 χρόνια φυλακή. Υπάρχει ο φόβος αυτός. Δηλαδή, πολλές φορές αυτή δεν είχε δικούς του ο Κούγιας εκεί. Μετά ήρθαν οι security. Οι πρώην security δηλαδή, μάλλον γιατί. Α, κάτι με κοίτανε από φαν που ήταν, ναι. Γιατί τους βλέπω να απολύονται όλοι. Λάρισα Καλαμάτα 1-0. Προκλήθηκε η Καλαμάτα στους 16 του κυπέλου. Βέρεια Πας για 1-2. Προκλήθηκε ο Πας. Πανιώνιος διέλυσε τον Ολυμπιακό Βόλο 6-0 και πέρασε εύκολα στην επόμενη φάση. Ξάνθη Απόλλων Λάρισας 3-0 η Ξάνθη και αυτή προκλήθηκε. Όφη Καβάλα 4-0. Δεν μπόρεσε η Καβάλα. Δε σφαγή. Το καλό του Όφη, παίζει μπάλα κτλ. Πέναλτι Μάρ στο 1-0 στην Καβάλα. Το πνίγει. Και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Όφη στο 3-0. Να βάλει κόλλα να πάρει το μάτς και καπάκι δέχεται τέταρτο στις καθυστερήσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης. Η Καβάλα εννοούσε. Η Καβάλα, ναι. Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς 3-2 στην παράταση. Πέρασε ο Αστέρας, έδειξε τον προπονητή, τον 34χρονο Ισπανό. Και πήρε το Ράσταβατς. Σερμάντο, ναι, και πήρε το Ράσταβατς. Εργοτέλη Τρίκαλα, αν θα είναι προκλησινά. Και σήμερα έχει Λαμία Αιωλικό στις 3. Βόλος Πανσερραϊκός, ματσάρα. 1-1 το πρώτο μάτς στις Σέρες. Πάμε για να πάρουμε την πρόκριση. Και Παναθηναϊκός Παναχαϊκή στις 7.30. Ο Ζούντεμπερκ τρέμει, καθώς ο Πέτρος Κωστόπουλος λέει θα του καταθέσει αγωγή στο Facebook και στο Instagram. Φοβερά πράγματα. Νομίζω ότι ήδη το επιτελείο του Ζούντεμπερκ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει. Σύσκεψη. Το συγκεκριμένο θέμα. Συσκέψη επί συσκέψεων. Και θα έχει πολύ σημαντικό θέμα, πιστεύω, ο Ζούντεμπερκ με το συγκεκριμένο ζήτημα. Μετά την αγωγή που θα καταθέσει, πού θα την καταθέσεις? Στο Ερνοδικείο Πειραιά. Σαν Φραντζέσκο. Εντάξει, ο Μάρκα έρχεται στη χώρα μας με τη σύζυγό του. Α, γι' αυτό. Συχνά. Σκέφτεσαι. Συνελήφθη μετά από. Θα συνδυάσει ένα ταξίδι. Αγωγή. Κανονικά έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Και έτσι θα γίνει. Λοιπόν.
σήμερα δεν έχει πολύ δράση γενικότερα πέρα από τα ελληνικά. Περιμένω. Μεγάλο διπλό του Άριος χθες. Πάω Κάρης 2-3 στο βόλεϊ. Τεράστιο. Στο παιχνίδι το οποίο το είδαμε κιόλας, γιατί και, το, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κάνουν μια πολύ, έχουν μια πολύ σημαντική καινοτομία φέτος να δείχνουν όλα τα παιχνίδια, τα εντός έδρας. Και είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να το δούμε το μάτς. Πολύ ωραίο, συναρπαστικό. Ήταν και το ωραίο φίλο που έπαιζε Κώστα. Ο Άρης έχει ομαδάρα σε αυτόν τον τομέα. Πού? Στο ωραίο φίλο. Ναι, αλήθεια, είναι όλα τα κορίτσια ένα και ένα. Έτσι, αλήθεια, είναι και καλή ομάδα. Είναι και πέρσι, καλή ομάδα. Θυμίζω, Άρης και δεύτερος. Όχι, πρόπερσι και δεύτερος. Πέρσι. Καλός είναι ο Άρης, ναι. Πολύ καλός. Δε, φέτος έχει κάνει κάτι ήττες περίεργες. Χθες ήρθε λίγο στα ίσια του. Γιατί περίμεναν όλοι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το μάτς. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι καλός και έχει μια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Ανεβαίνει τη μία κατηγορία πίσω από την άλλη. Γενικότερα είχε τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Άρχισε σε 2-3. Θα έχουμε και μια συνέντευξη μετά το διάλειμμα των μία. Τον μία. Τον μία λέμε. Τον 13-0-0. Τον 13-0-0. Ωρών. Ναι, γιατί λέμε στις μία. Στη μία. Στη μία. Είναι η μία. Η μία ώρα. Στη μία. Στις μία. Στις μία είναι λάθος. Στη μία πρέπει να πεις. Στη μία η ώρα. Στις 13.00. Στη μία. Στη μία το μεσημέρι. Στις μία. Στη μία. Στις μία. Άντε πάλι. Στη μία. Στη μία. Τι ζούμε ρε παιδιά. Στις μία. Ποιος ήρωας ακούει αυτή την εκπομπή μπορείς να μου πεις. Όλοι. Καταρχήν αυτός που ρωτάει μου λέει ρώτα το Στέργιο. Ναι. Ρώτα το Στέργιο. Ρώτα το Στέργιο. Αν οι αρμόδιοι τελικά αποφανθούν ότι υπάρχει εξάρτηση Σαββίδη Ξάνθης, πρέπει να πέσει ο ΠΑΟΚ. Ο κανονισμός τι λέει. Θα δούμε τι λέει ο νόμος. Αν υπάρχει λέει ότι πρέπει. Δεν ξέρω το νόμο, δεν το έχω ψάξει. Ξεκίνα να το ψάχνεις. Σωστός ήσουν για το ΚΑΠΑ. Σφαγή του Κατίν. Του Κατίν, ναι. Ήταν αυτό που περιέγραφα λίγο πριν. Ορίστε. Ο Ξάκη είναι αυτός που μας ακούει. Και έχει γνώση φυσικά του αντικειμένου. Να βάλω λες Κώστα τον Χρυσάτο το χητικό που μέσα στις φίλους μου. Όχι, δεν ακούγεται. Όχι, όχι. Δεν ακούγεται. Όχι. Λοιπόν, εσένα φορά, αλλά εντάξει. Άρα με βρίζει κάποιος που άκουσες. Παράσιμο. Παιδιά, πάμε στην ειδησογραφία. Λέει, ο κανονισμός λέει πέφτει, γι' αυτό πήγε να το αλλάξει ο μεγάλος γραμμένος. Λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, η δισογραφία είναι ότι πάμε σε διάλειμμα, Κώστα, αμέσως τώρα. Τώρα μπήκαμε, τώρα διάλειμμα. Χθες η Λιβερπουλάρα έριξε 5 στην Everton. Τι σας είπα για το match, πες τι είπα, βάλ το ηχητικό. Over 5,5. Over 5,5 είπες. 6. Και βγήκε, ξέρεις πότε βγήκε το over 5,5. Στο 50. Το 50, στο 45 βγήκε. Ναι. Δεν το βλέπεις, Το έβλεπα στο τέτοιο. 4-2. Στο live του στοιχήματος το βλέπα. Μία ακόμα νίκη για τη Λέστερ, η οποία έχει 7 διαδοχικές. Είναι απίστευτη ομάδα. Άμα χάσουμε. Μετά τη Λίβερπουλ, δηλαδή είναι. Άμα χάσουμε το πρωτάθλημα από τη Λέστερ, πρέπει να σταματήσουμε. Όχι, παράδοση. Τελείωσε τώρα, ρε. Τελείωσε. Αφού δεν έχει 37 αγώνες αίτητη. Ο Μωρίνιο δεν τα κατάφερε στο Μάντσεστερ. Στη μεγάλη ομάδα. Πρώτη ήταν για τον Πορτογάλο και την τότε τη μέρα που έφυγε ο Ποτσετίνο. Η Τσέλσι συνέχισε με νίκες. Ναι, γιατί με το που πήγε, συγγνώμη, σε διακόπτω Στέργιο, η τότε να άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο Μουρίνιο. Και γι' αυτό και έχασε. Αυτό λένε όλοι οι φίλοι της. Άρχισε να παίζει αμυντικά. Όχι, δεν έπαιζε αμυντικά. Έπαιζε αμυντικά. Κοίταξε, όταν ήρθε ο Μουρίνιο, πήρε ένα διπλό του στη West Ham με σκορ 3-2. Δεν το λες και αμυντικά. Εντάξει, με τη West Ham. Κέρδισε την Bournemouth μέσα στο Λονδίνο με 3-2. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Με τον Ολυμπιακό, όσα πάνε και όσα έρθουν. 4. Και όταν. Είσαι σε δεδομένο σκηνή, κάποια στιγμή θα έρθει και η απώλεια και έρθει δυστυχώς στην έδρα της United. Και παλεύουμε για να βγούμε στο Europa League. Α, είναι τότε να είμαι αυτός. Τώρα το κατάλαβα. Παλεύουμε να βγούμε στο Europa League εκτός να πάρουμε φέτος το Champions League. Champions League. Τότεναμ Liverpool, η σφαγή περσινή με το χέρι στο πρώτο λεπτό. Το έσχος εκείνο. Νομίζω ότι έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα. Εννοείται. Ναι. Λίβερ, Ολυμπιακός, λιμάνι, κόκκινα. Ασπρόμαυρα τότε να ΠΑΟΚ. Ασπρόμαυρα δεν το λες. Τι φοράει. Μπλε, μπλε. Σκούρα μπλε. Σκούρο μπλε. Σκούρο μπλε. Τότε να Μάρα, η δεύτερη ομάδα μου στην Αγγλία. Η πρώτη ποια. Κρουξ, Manchester United. Δύο λαθέρισα. Τι δύο λαθέρισα. Πάμε στο break. Η πρώτη ομάδα σε τίτλους στο νησί και μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Ότο Καλογεράς μαζί μας.
σε αυτή την πρώτη ώρα της, της εκπομπής. Τρία καταστήματα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Έχουμε κορυφαία ποιότητα. Σέρβις, φανοποιείο, τα πάντα έχουμε. Σέρβις, φανοποιείο, τα πάντα όλα. Ανταλλακτικά φυσικά, γιατί άμα δεν βάλουμε ανταλλακτικά στο αυτοκίνητο, πώς θα τρέξει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι γίνεται ένας σωστός έλεγχος για να ταξιδέψετε. Και τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, που λέει και ένας φίλος μου, οι γιορτές, θα πρέπει να κάνετε έναν έλεγχο στο αυτοκίνητό σας για να πάτε και να έρθετε με ασφάλεια. Πολλές φορές, να ξέρετε, υπάρχει, ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα τεχνολογίας έχουν και ενδείξεις κτλ. Τα παλαιότερα αυτοκίνητα πρέπει να τα τσεκάρετε τα πάντα και ειδικά, παιδιά, τα λάστιχά σας. Πρέπει να δείτε αν θέλει συμπλήρωμα αέρα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μια βροχή μπορεί να σας φέρει εκτός δρόμου. Και επειδή εμείς δεν το θέλουμε αυτό, ούτε εσείς το θέλετε αυτό, θα πάτε ότο καλογεράς προκειμένου να κάνετε τον έλεγχο που πρέπει να γίνει. Τρία καταστήματα, Γρηγορού Λαμπράκη 27, στην Τούμπα και στην παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρο. Και στον τρόμο για τη θέρμη, γενικότερα όπως σας βολεύει. Έτσι. Μπείτε στο otokalogeras.gr, έχει πολλές πληροφορίες και για το συνεργείο και για το βαφείο, φανοποιείο, λάστιχα και όλα τα σχετικά, νέα για το αυτοκίνητο και νέα που αφορούν τα αυτοκίνητά μας γενικότερα, αν γίνεται κάποια ανάκληση, γιατί και αυτά συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα. Γενικότερα μπείτε και στο otokalogeras.gr. Και αν θέλετε έτσι και μια πιο σφαιρική ενημέρωση για από otokalogeras, μπείτε και στο Facebook για να δείτε εκεί πέρα και πώς φτιάχνονται τα αυτοκίνητα. Έχει, έχει φωτογραφίες μία-μία όλη τη διαδικασία και με 30 φωτογραφίες, Κώστα, πώς ήταν το αυτοκίνητο και σταδιακά πώς αποκαθίσταται η βλάβη. Ωραίο. Για να ξέρετε και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, DK Toys μαζί μας. Το είπα. DK Toys με την κορυφαία συλλογή Super League σε αποκλειστική συνεργασία με την Super League DK Toys. Εν τω μεταξύ, φίλε, ο Ερντογάν μήπως είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία. Φαίνεται πολύ παππούς. Είναι άρρωστος. Και πέρα από τα φακελάκια που. Και είναι και μεγάλο, δεν γενικά είναι. Γενικά. Μπορείτε να βρείτε. Ναι, εντάξει. Σε περίπτερα και ψηλικά υπάρχει το DK Toys. Βλέπω μπροστά μου, Χρήσανθε. Ναι. Αν θέλει να μην πηγαίνει στο περίπτερο και να δίνει κάθε μέρα 1-2 ευρώ κτλ., παίρνει το πιτσιρίκι το οποίο κοιτούν όλη την κούτα. Ναι. 25. Μόνο 25 ευρώ. Έτσι. Του τη δίνει τα Χριστούγεννα. Καλά μου το είπε να πάρω DK Toys και για να δώσουμε τώρα για τα. Και για τρει μέρε είσαι ξένιαστο. Η αλήθεια είναι. Για 3 ευρώ κάνει το άλμπουμ. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα και αστέρια Champions League και τα λοιπά και τα λοιπά και διάφορα άλλα. Πολύ ωραία. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Για πες, Κώστα, τι έλεγες. Πού θα μείνουμε, ρε παιδιά, τώρα όταν ξαναπάμε Αθήνα. Σε άλλο. Στο Hilton. Στο Hilton μέναμε, στο Hilton μέναμε κάποτε. Στο Μεγάλη Βρετανία. Επισάκοτα μέναμε στο Hilton. Αμερικάνοι, Αφιετζόγλου, Σάκοτα, εκείνη τα χρόνια. Μέναμε στο Χίλτον. Και στο Final Four, τότε που κάποιος ήταν γραφείο τύπου στον Ηρακλή, είχε φιλοξενήσει τους δημοσιογράφους Θεσσαλονίκη στο Χίλτον, Χρήσανθε. Κάποτε. Τι. Τυρί. 32 μάτσα ή τη Λίβερπουλ. Κώστα, και συνεχίζει. Θα το πάρει περπατώντας, παιδιά, έχει, και παίζει και μπαλάρα. Έχει δρόμο ακόμη μέχρι να φτάσει στον Πάοκ. Και μας πλήρω. Έχει 15 μάτσα η Λίβερπουλ. 32. Εμείς παίζαμε πέρσι, Χρήσανθε, στο 32. Σωστά, είναι και η ίδια η τέτοια. Μας πλήρωσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ίδια ανταγωνιστικότητα, παίζουν το ίδιο δυνατά και εδώ και εκεί. Ναι, βέβαια. Οι ίδιοι αντίπαλοι. Οι ίδιοι διαιτητές. Η Λέστερ έχει καταστάσεις. Πού ανήκει η Λέστερ. Πού ανήκει η Λέστερ. Πού ανήκουν οι μετοχές. Η Λέστερ δεν πέθανε ο ιδιοκτήτης. Δεν έπεσε με το αεροπλάνο. Και όπως βλέπεις, διαλύθηκαν μετά. Έχουν κάνει 400 νίκες συνεχόμενες. Ο Ταϊλανδός, ο πλούσιος, τι ήταν. Ναι. Ινδονήσιος, τι ήταν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ταϊλανδός. Δεύτερη ώρα. Ναι, περίμενε κάτι να στείλω να πάρει Μαριλή. Δεύτερη ώρα, εντωμεταξύ, 1 και 20 πήγε. Για δεύτερη ώρα είναι. Ωραία. Ούτε τη δεύτερη ώρα έχει φέρει στο τέλειο του. Μεγάλη επιτυχία, μιλάμε. Η ομάδα ρολάρι. Ρολάρι. Έχει ζέστη, δεν ξέρω γιατί. Έχει ζέστη γιατί έχουμε θέρμανση εδώ. Δεν χαίρεσαι. Θέρμανση. Ναι, ζέστη. Τι άνοιξε από εκεί, άνοιξε και κρυό. Ναι. Κλείσε ρε. Λοιπόν, και βόλεϊ θα έχουμε στο μενού σήμερα και μπάσκετ έχουμε για τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ χθες στη Βόνη. Και καθώς είναι Πέμπτη, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο με σημαντικούς αγώνες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είπαμε. Και βόλεϊ. Έτσι, τις ειδήσεις σχετικά με τις υποθέσεις αυτές τώρα, τις εξωαγωνιστικές, τις ακούσατε όλοι. Και όλες σχετικά βέβαια με Τζίλο, με Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με τα επιχειρήματα τα φοβερά του Ολυμπιακού, με τα αντεπιχειρήματα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι φοβερά του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει καμιά θέση επί του θέματος. Μάλιστα. Ωραία. Ο Μίστερ Γκόλντ όμως παίρνει θέση επί του θέματος, γιατί έχει την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Εξυπηρετεί δυτικά, εξυπηρετεί και στο κέντρο της πόλης με ένα τηλεφώνημα 62-85-86. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινελί, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο με τον Mr. Gold. Αυτό το είπαμε στην πρώτη ώρα. Οπότε να πούμε αυτό που δεν είπαμε από την πρώτη ώρα στη δεύτερη. Διαλόγ είναι μαζί μας. Διαλόγ. Μπράβο. Αν ψάχνετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια, μιλάτε και διαβάζετε άπτες στα γερμανικά. Είναι η βασική προϋπόθεση, παιδιά. Έτσι. Οπότε οι πολύ καλά γνώστες της γερμανικής νομίζω πρέπει να μπουν στο dialog.gr να δουν τις προϋποθέσεις και τι προσφέρει Dialog σε όσους συνεργαστούν μαζί της. Η Dialog βασικά συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις που προσφέρει δεν αφορούν πωλήσεις μέσω τηλεφώνου και προσφέρει πολλά προνόμια στους εργαζόμενους. 1.100 ευρώ μηνιαίως το εισόδημά σας, πολλά προνόμια και 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη και αυτή από την Dialog. Ξαναλέω, μπείτε στο dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ο φίλος ο Ιβιτσόσκυλος λέει: δεν θες να επιβάλλεις την πρόταση, την άποψή σου, Χρύσανθε, αλλά τσιρίζεις σαν ιστερικό. Ναι, ρε, Χρύσανθε. Φτάνει. Δύο ηχεία αλλάξαμε. Πω, πω, Κώστα, keep go on. Ξέρεις εσύ. Εγώ. Προσπαθεί να σε πάρει με το μέρος του, να ξέρεις το Ιβιτσόσκυλο. Λοιπόν, εσύ είναι αυτός είναι που είπε χθες. Α, ότι, που είπε, ναι. Εντάξει. Στεριό. Υπομονή. Λοιπόν, ο 069 λέει κάτι το οποίο μου δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Λέει: καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε το θέμα στο κανάλι και μετά πήγε στην Επιτροπή. Αν είχε πραγματικά στοιχεία, θα πήγαινε κατευθείαν. Απλά προπαγανδίζει όπως και εσύ. Φίλε, στην εποχή που ζούμε, πρώτα υπάρχει επικοινωνία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν το είχε επικοινωνήσει πρώτα και πήγαινε απλά στην Επιτροπή, δεν έκανε θόρυβο δηλαδή και στα μίντια, τότε ενδεχομένως το θέμα αυτό να μην είχε τόσο άμεση ανταπόκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τους υπουργούς ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Και ο ΠΑΟ κάνει το ίδιο. Το ρεπορτάζ αυτό. Ποιο τύπο, πώς, πού. Το κανάλι το έκανε έτσι γενικά. Δεν είδα όνομα δημοσιογράφου γι' αυτό. Ανυπόγραφο. Συνήθως οι μεγάλες αποκαλύψεις φέρνουν το όνομα του ρεπόρτερ. Του Κώστα Φούση. Είναι ο ρεπόρτερ, θα σου πω. Όλα τα site έχουν ένα τέτοιο όνομα. No name. Που ψάχνουμε να τον βρούμε. Ποιος είναι αυτός. Δεν έχει το πάω Κώστα, σε ενημερώνω εγώ. Τα αθηναϊκά. Τα μεγάλα. Ούτε το λαμπαουτάρις. Λοιπόν, όχι, αλλά στην πόλη μας... Κοίτα τα παιδιά έτοιμα. Τα που παιδιά. Λένε δηλαδή Γιάννη. Για τις αλλαγές στην παιδεία. Το λένε Γιάννη, Αγιάννη, ας πούμε, και είναι κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Α, εντάξει. Ποιο λέει, πες μου, δεν το ήξερα. Σοβαρά, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται. Κοιμάμαι όρθιος. Υπάρχει δηλαδή ονοματεπώνυμο. Γράφει δηλαδή Στέργιος Αναστασιάδης και δεν υπάρχει πουθενά ο Στέργιος Αναστασιάδης. Είναι ο Φουτίδης. Έχω όμως στο Facebook λογαριασμό. Α. Ο ανύπαρτος. Και μου εύχονται. Δεν γίνονται αυτά. Πραγματικά. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κοιμόμαστε όρθιοι, Κώστα. Ότι θα κάνω κι εγώ. Είδα ένα πάρα πολύ. Τέτοιο. Έκανε. Κώστας ακούσεις. Μαρίνος Αλιφέρης, να το. Ωραία. Μαριλής, πάρε. Συνάδελφος. Ναι. Έλεγες. Έλεγες τέλειο. Ένα πολύ, τουλάχιστον εγώ έτσι το κρίνω. Πολύ δουλειά του ποδαριού. Ένα ρεπορτάζ. Με σχεδιαγράμματα 5ης Δημοτικού. Εκτός αν το κάνανε για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Καινούριο το κανάλι. Είναι καινούριο. που θα κλείσει το κανάλι. Θα κλείσει το κανάλι ο Σονούπου. Γιατί θα ανοίξει το Μέγκα προφανώς. Θα το κρατήσει και αυτό λένε. Ναι. Μα είναι. Πάντως πολύ σωστά αναφέρει. Μέγκα One. Πολύ σωστά αναφέρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στη θέση του και στην απάντηση στο αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη. Είναι συνηθισμένη πρακτική να φορτώνονται μηνύσεις και αγωγές σε κανάλια που αργότερα κλείνουν. Είναι πρακτική που συνήθως την κάνει ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού σε ίσους σελίδες, γενικότερα ο οργανισμός Ολυμπιακός. Γράφει ό,τι του κατέβει και ό,τι αρλούμπα και ό,τι λάσπη πετάει. Μόλις πέφτουν οι μηνύσεις, κλείνει το site, ανοίγει κάποιο άλλο και η ζωή συνεχίζεται. Έχει γίνει αυτό, είναι αλήθεια. Που και γιατί τώρα δεν είναι κάτι διαφορετικό όμως. Εδώ πήγε και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μπράβο. Και στη... Έχει διαδικασία. Το γράψαν όλα τα site. Του. Τα νέα, το ίν, τα παραπολιτικά, χαμός, το Βήμα. Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια έγγραφα, θα τα δημοσιεύσεις. Τώρα θα κρίνει δικαιοσύνη από εκεί και έπειτα. Τι και πώς. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το βόλεϊ. Βόλεϊ, με το χθεσινό παιχνίδι
του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη. Να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιάννη Γιαννάκη. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις Γιάννη, είσαι καλά? Σήμερα είμαι καλά, ναι. Σήμερα είσαι καλά, ωραία. Νομίζω συστάσεις ιδιαίτερες δεν χρειάζονται για τον Γιάννη, καθώς είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του βόλεϊ. Έχεις περάσει και από το δικό μας τον κλάδο, έτσι? Έκανες εκπομπή για το βόλεϊ, θυμάμαι κάποια στιγμή. Ξεκίνησα από το δικό μας τον κλάδο, έκανα 7 χρόνια εκπομπή για το βόλεϊ. Και είχα και δικιά μου εφημερίδα πάλι για το βόλεϊ. Και μετά το γύρισα. Μαρατζερικά. Θυμάμαι βέβαια να σου πω ότι πρώτη φορά που σταμάτησα στην οθόνη, τη σταμάτησα γιατί έβλεπα την παρουσιάστρια δίπλα. Ήταν πολύ καλή η παρουσιάστρια. Πώς τη λέγανε την κοπέλα? Καλές παρουσιάστρια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως μας ενδιαφέρει αν έχεις καλές αθλήτριες στο τμήμα βόλεϊ του Άρη. Ο Άρης πέτυχε μια σημαντική νίκη χθες στο τοπικό ντέρμπι και νομίζω ότι χρειαζόταν η ομάδα, έτσι, γιατί είχε κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα στις προηγούμενες αγωνιστικές. Η ομάδα μας απέδειξε για ακόμη μια φορά αυτό που γράψαμε στην ανάρτησή μας σαν τμήμα μετά την ήττα των Παναθηναϊκών, ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Πραγματικά εχθές παίξανε ψυχωμένα. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και 3-1 αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί στο τέταρτο σετ. Γιατί τα κορίτσια, παρότι είχε προβαδίσματα ο ΠΑΟΚ στη διάρκεια των σετ, πάντα βρίσκανε τον τρόπο και επιστρέφανε. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι η νίκη, μια νίκη σε ένα τοπικό ντέρμπι, μια νίκη που η ομάδα μας κατάφερε και την κατέκτησε σε δύο τελευταία ντέρμπι εκτός έδρας με τον Παναξιακό και με τον ΠΑΟ, που ήταν κομβική σημασία για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Καταφέραμε και κάναμε δύο εκτός έδρας νίκες που τις πιστεύαμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Δεν είναι κάτι έκπληξη για μας. Έκπληξη για μας ήταν είτε από τον Μαρκόπουλο και είτε από τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτά ήταν δύο παιχνίδια που πιστεύαμε ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε και να κερδίσουμε. Ναι. Ο Άρης πέτυχε την νίκη. Το παιχνίδι πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί το βλέπαμε και έλεγα και πριν ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι έχουν κινητοποιηθεί και έχουν και οργανώνουν την μετάδοση σε live streaming των παιχνιδιών τους. Και είναι μια πρωτοβουλία αυτή που νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια. Και είναι καλό γιατί φέρνει και το βόλεϊ μέσα στα σπίτια όλων. Το γυναικείο βόλεϊ μέσα στα σπίτια όλων. Εγώ να σας πω κάτι, ότι επειδή το έχουμε και εμείς τώρα τελευταία έχουμε live streaming, πόσο χαρούμενες είναι οι ξένες αθλήτες της ομάδας μας, η Taylor, η Έτσε και η Βέριτσα, όπου έχουν την ευκαιρία να τους δουν οι δικοί τους στις χώρες τους, και πόσοι μάνατζερ που μιλάω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για κάποιες αθλήτες μου στέλνουν από μόνοι τους μετά ότι βλέπουν τα παιχνίδια, στέλνουν, σχολιάζουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και υπάρχει και ανταπόκριση, δηλαδή βλέπω πολλούς κόσμους στέλνει με τα μηνύματα στο Facebook της ομάδας, δίνει συγχαρητήρια, κάνει τις συστάσεις των αντικών χάνουμε. Δηλαδή είναι κάτι πολύ καλό από τη στιγμή που η Ελληνική Ομοσπονδία δεν μπορεί και η ΕΡΤ προτιμάει να δείχνει άλλα πράγματα. Να τουλάχιστον βρήκαμε μόνοι μας οι ομάδες στη λύση ώστε να προβάλλει το προϊόν μας, καθώς το γυναικείο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ μεγάλα brand name στην κατηγορία, είναι ανταγωνιστικό, αλλά δυστυχώς δεν το προβάλλει η ΕΡΤ. Είναι και όμορφο. Γενικότερα. Είναι πολύ όμορφο όταν μιλάμε για γυναίκες, είναι πολύ όμορφο και υπάρχουν και πολύ ωραίες αθλήτριες, αλλά η ΕΡΤ προτιμά να δείχνει, ξέρω εγώ, Σύρια. Ναι, εντάξει. Είναι το κόστος προφανώς αυτό το οποίο τους δεν οδηγεί. Δεν είναι τόσο πολύ το κόστος. Να ξέρετε, ομάδα δεν ήταν και ούτε ένα ευρώ. Απλά όχι, όχι. Είναι το κόστος παραγωγής. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ζήτημα πλέον για το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, το ανδρικό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το να σκεφτούν να χορηγήσουν εντός εισαγωγικών το γυναικείο βόλεϊ είναι κάτι πολύ δύσκολο στις εποχές που ζούμε. Αλλά ευτυχώς, όπως είπες, υπάρχει ο τρόπος για την προβολή. Πες μας λίγο για τους στόχους φέτος του Άρη. Οι στόχοι μας είναι να το έχουμε πει να πούμε στην τετράδα. Όπως δεν άλλαξε κάτι μετά την νίκη από τον Παναθηναϊκό, δεν αλλάξει και κάτι τώρα μετά την νίκη από τον ΠΑΟ. Αν είμαστε καλά εμείς, γιατί έχουμε καλές αθλήτρες, αλλά θέλουμε, υπάρχει ένα γεγονός ότι καμία από τις αθλήτρες όλης της ομάδας ήταν συμπαίκτρια με κάποια άλλη την περσινή χρονιά. Ήταν μια και εντελώς καινούργια ομάδα ο Άρης τη φετινή σεζόν. Οι 7 αθλήτρες που αγωνίζονται και οι άλλες 7 που είναι έξω στον πάγκο. Επίσης δεν είναι συμπαίκτες, είναι εντελώς καινούργια ομάδα. Χρειαζόμαστε παιχνίδια για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Είχαμε ένα αναπάντεχο πρόβλημα που η Κάιλα Ρίτσι, που είχαμε συμφωνήσει με την αρχηγό της Εθνικής Καναδά, στο τέλος δεν ήρθε. Και όλο αυτό μας έφερε μια αναστάτωση, καθώς ήρθε μια παίχτρια ή έτσι, όπου ήταν ψηλό ανέτοιμη. Βέβαια μας αποδεικνύει κάθε μέρα όπως γίνεται και καλύτερη. Και εκεί μας τύχησε στην ήττα, ας πούμε, πιστεύω και με τον Μαρκόπουλο και με τη Σέντα η όλη αυτή η αναστάτωση, γιατί ήταν η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική. Τώρα κάναμε δύο νίκες μεγάλες εκτός έδρας,
πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι και να μπορέσουμε να μπούμε στην τετράδα και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στο κύπελο. Ο φετινός Άρης είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τους πάντες, αλλά σε μια κακή του μέρα μπορεί να χάσει και από ποδιέστερες ομάδες. Mm-hmm. Πλέον είστε στον ίδιο γήπεδο νομίζω με πέρσι. Έχετε μια συμφωνία με τον κύριο Χατζητζή. Μπράβο. Νομίζω ότι έχετε και πληρότητα στα παιχνίδια. Δεν έχω, δόξα τω Θεώ, να σας πω κάτι. Με παράδειγμα, πούμε, τον Παναθηναϊκό που δεν είχε. Που είχαμε. Το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ναι. Δηλαδή είχε όσους ήταν καθιστούς, σχεδόν άλλους τόσους είχε και όρθιους. Δεν έχουμε παράπονα από τον κόσμο. Το Άρη, ειδικά φέτος που έχουμε αλλάξει και την ώρα και παίζουμε 8 η ώρα το βράδυ. Σε κάθε παιχνίδι, ακόμα και με ομάδες που δεν είναι μεγάλα πράγματα, το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο. Μάλιστα. Στα περισσότερα μάτς είναι γεμάτο και σε αυτά που δεν είναι γεμάτο είναι σχεδόν γεμάτο. Δηλαδή είναι κάτι που μας ικανοποιεί, καθώς βλέπουμε τον κόσμο να στηρίζει την όλη προσπάθεια και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για μας. Mm-hmm. Γενικότερα θέματα στο γυναικείο βόλεϊ υπάρχουν, απασχολούν, σας προβληματίζουν, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξει είτε η Ομοσπονδία είτε η Πολιτεία? Η Ομοσπονδία και η Πολιτεία πρέπει να βρουν έναν τρόπο λιγότερα, όχι μόνο για το βόλεϊ, γενικά για τον αεριστεχνικό αθλητισμό, κάπως να τον προμονωθεί. Δηλαδή κάτι να γίνεται. Εδώ πέρα ο αεριστεχνικός αθλητισμός πλέον στην Ελλάδα είναι βασισμένος στην τέλεια κάποιων ανθρώπων που υπάρχει και σε αυτούς μια χρονική διάρκεια. Με το που φεύγει, γι' αυτό βλέπουμε πολλές ομάδες που για επί καιρό έχουν μια πολύ καλή ομάδα, με το που φεύγει ο κύριος υποστηρικτής βλέπουν να εμφανίζονται. Ή όμως πρέπει να βρει η πολιτεία έναν τρόπο να βοηθήσει τον αεριστεχνικό αθλητισμό. Που είναι πιο καθαρά τα πράγματα, πιο άγνα τα πράγματα, που οι αθλητές, παίρνουν ένα χαρτζιλίκι, καλό κάποιοι, απλά ένα χαρτζιλίκι κάποιοι άλλοι, να μπορέσουν να στηρίξουν όλες αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Και δεν μιλάω μόνο για τον βόλο, μιλάω για τον χάτου, μιλάω για τον πόλο, μιλάω για τα αθλήματα που είναι ακόμα λίγο πιο καθαρά. Mm-hmm. Εντός εισαγωγικών τα καθαρά. Ο Άρης, ως ερασιτέχνης Άρης, είχε αρκετά θέματα και ζητήματα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως είδαμε ότι δεν έχει επηρεάσει καθόλου το γυναικείο βόλεϊ, γιατί στην ουσία είχε τον υποστηριχτή του. Έτσι, έχετε τον κύριο Ρετζεπέρη εκεί. Νομίζω νιώθετε μια μεγαλύτερη ασφάλεια όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο δύσκολα. Και νομίζω ότι με τη νέα διοίκηση τώρα του κυρίου Αρβανίτη έχουν γίνει βήματα προς τα μπροστά. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία 8 χρόνια που βρίσκεται ο κύριος Ρετζεπέρης, που βρισκόμαστε μαζί στην ομάδα του Άρη, δεν υπάρχει κανένας ποτέ που να υπάρχει ούτε ένα ευρώ να χρωστάμε σε κάποιον. Και πιστέψτε μου, το γυναικείο βόλεϊ είναι πολύ κοστοβόρο άθλημα, δεν είναι φτηνό άθλημα το γυναικείο βόλεϊ. Είναι και μεγάλα συμβόλαια, υπάρχουν ταξίδια, είναι αρκετά ακριβό άθλημα. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Προσπαθούμε να κάνουμε τη διαχείρισή μας. Και όσο αυτό εδώ πέρα που είπατε για την παρουσία του κ. Αρβανίτη τους τελευταίους μήνες, είναι πολύ θετική η μέχρι τώρα εικόνα της νέας διοίκησης του Ερασιτέχνη. Είναι θετικό για μας που εχθές μέλη από τη διοίκηση ήρθανε μαζί μας στην αποστολή και είδανε το παιχνίδι τους είχαμε δίπλα μας. Κάποιες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν στο γήπεδο όσον αφορά το φωτισμό σε κάποια θέματα που είναι λεπτομέρειες, mm-hmm. αλλά όταν δεν γινόταν προηγούμενα χρόνια κάποιες λεπτομέρειες και τώρα γίνονται, για μας είναι κάποια διαφορά. Και αυτό το πράγμα μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να βοηθήσουν όλοι και την αυτή προσπάθεια που γίνεται με τον Ερασιτέχνη να γραφτούν όσο περισσότερα μέλη γίνεται. Να βοηθηθεί η μάνα του συλλόγου και από τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν περισσότερο κόσμο σε μαζικότητα, τόσο τον μπάσκετ όσο και το ποδόσφαιρο, να μπορέσει να ορθοποδήσει ο Ερασιτέχνης, γιατί αν ορθοποδήσει ο Ερασιτέχνης είναι δεδομένο πως όλα τα τμήματα του Άρη θα μεγαλουργήσουν. Εδώ ερώτηση θεωρώ ότι κάνει και λίγο χαβαλέ. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ποιος διαλέγει τις αθλήτριες και ποιος έφερε την Τέιλορ? Ο Γιάννης. Λοιπόν. Τέλειο, ήταν μια ιστορία δύσκολη, ναι. Γιατί είχα ξεκινήσει να μιλάω μαζί της τον Μάιο, δεν τα βρίσκαμε στην αρχή στα λεφτά, μετά δεν ήξερα αν θέλει να παίξει βόλεϊ, ξανά έκανα μια προσπάθεια τον Αύγουστο, ήταν πιο θετική, μιλούσαμε και εκεί πέρα μέχρι να πιστεί, να έρθει, να κάνει, ήρθε τελικά και δόξα τω Θεώ να είναι καλά η κοπέλα, ναι. Προσπαθεί πάρα πολύ, είναι πολύ ανταγωνιστική. Είναι και MVP. Δεν είναι μόνο μια όμορφη κοπέλα, είναι και καλή αθλητή. Είναι καλή παίκτρια. Είναι πολύ καλή. Ναι. Ήρθαν οι γονείς, ήρθε η μητέρα της και η αδερφή την προηγούμενη εβδομάδα και σκέφτηκαν την Ελλάδα. Αγαπάει την πόλη, αγαπάει τη χώρα, αγαπάει τον Άρη. Μετά το αρχικό σοκ που έπαθε όταν έρχεται λίγο στην Ελλάδα, έπαθε ένα σοκ όταν έρχεται στην αρχή. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ τώρα είναι πολύ καλά και είναι χαρούμενη. Έτσι. Ωραία. Να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες επιλογές, να ομορφαίνουμε. Δεν λέγεται παρκέ, πώς λέγεται. Ταραπλέξο. Μόνο στο Ρέντι έχει ταραπλέξο. Μόνο στο παρκέ, καλά το είπατε. Α, ναι. Ναι, μόνο ο Ολυμπιακός έχει ταραπλέξο. Ξέρω ότι σε άλλες ομάδες παίζουμε στο παρκέ. Πολύ ωραία. Προβλέπετε αυτό ή. Προβλέπετε. Μάλιστα.
Αλλά είναι ένα πιο... τάφο για να μπει κοστίζει 30-40 χιλιάρικα. Δεν νομίζω καμιά ομάδα τώρα να μπορεί έτσι εύκολα 30-40 χιλιάρικα να δώσει για να βάλει ένα τάραφλεξ. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι όντως και φέτος το φαβορί για τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός και η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν προβάδισμα για την υπόθεση τίτλου. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει τον ενθουσιασμό, κάπως πάει εξαιρετικά. Έχουν το Σαββατό μεταξύ τους, παίζουν αυτοί οι δύο. Και σίγουρα θα δείξει λίγο πόσο έτοιμη είναι η Σαντορίνη να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και πόσο ο Ολυμπιακός είναι ακόμα ο καλύτερος, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ποιες άλλες, βάλε μας λίγο πριν σας αφήσουμε, ποιες άλλες ομάδες είναι ανταγωνιστικές φέτος λοιπόν, στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα χτυπηθούμε για την τετράδα. Ολυμπιακός, Σαντορίνη, Άρης, Παναθηναϊκός, Θέτιδα, ΠΑΟΚ, Παναξιακός. Α, είναι αυτές οι ομάδες. Άρα αντιλαμβάνομαι από τις ομάδες που είπες ότι ο Άρης έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του ΠΑΟΚ και του Παναξιακού γιατί τους έχει κερδίσει μέσα στην έδρα τους και ο Παναθηναϊκός έναντι του Άρη γιατί κέρδισε εδώ μέσα. Ναι, και εμείς τώρα λόγω ότι κάναμε γκέλα με τον Μαρκόπουλο χάσαμε λίγο το πλεονέκτημα, τώρα λίγο το ξαναισορροπήσαμε. Είναι ένα τρελό πρωτάθλημα και επί ευκαιρία να πω και το αρνητικό της όλης της υπόθεσης είναι ότι με ένα τέτοιο πρωτάθλημα και η Ομοσπονδία πρέπει να προβλέπει να έχει την οξυδέρκεια να αντιλαμβάνεται ότι το πρωτάθλημα γίνεται καθώς έχουμε play-off 1 με 4. Με αυτό το πρωτάθλημα τα play-off πρέπει να είναι 1 με 8, δηλαδή να παίξουν οι 8 πρώτες ομάδες play-off. Γιατί είναι πραγματικά το πιστεύω που σας λέω ότι ο δεύτερος με τον 7ο, οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Δηλαδή να είχαμε και περισσότερα παιχνίδια και άλλα παιχνίδια. Δυστυχώς τα play-off είναι μόνο 1 με 4. Ελπίζω για τον χρόνο αυτοί που διοργανώνουν το πρωτάθλημα να το δουν πιο σοβαρά για να γίνει ακόμα καλύτερο το πρωτάθλημα. Επόμενο match. Επόμενο μάτς με τον Λυσιακό, 8 η ώρα το Σάββατο στο ΔΑΚ Πηλέας και μετά την Τετάρτη παίζουμε εμβόλυμη αγωνιστική με στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Γιαννάκη. Εντάξει, όλοι τον γνωρίζουν γιατί δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια στο βόλεϊ. Το αγαπάει πάρα πολύ. Έκανε και εκπομπές Κώστα και εφημερίδα έβγαζε για το βόλεϊ. Πραγματικά δηλαδή είναι λάτρης του συγκεκριμένου αθλήματος. Εγώ ένα site ξέρω ότι. Τι? Και ένα site. Ναι. Αλλά έβγαζε και εφημερίδα. Εβδομαδιαία νομίζω. Το έχει ο Άρης με το Γιάννη Γιαννάκη. Ναι, με το Γιάννη Γιαννάκη, όντως. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε να πούμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 γράψτε και τη λέξη ΠΑΟΚ και 2 εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος. Ίδια διαδικασία FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 γράψτε και τη λέξη Άρης. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Και επίσημα Παντελίδης στον Ατρόμητο. Ποιος? Παντελίδης Σάβας. Σάβας. Ανακοίνωση. Φίλος μας. Στον Μπελούγκα θα σε πάω, στον Μπελούγκα. Ατρόμητο. Δεν το ήξερα. Και δήλωση του Παντελίδη και τα λοιπά. Το γράψαμε Κώστα προχθές. Και αυτό. Ντεμπούτο, ναι Κώστα. Και ντεμπούτο με ποιον? Τον Άρη. Τώρα θα κατέβω στον Ατρόμητο. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε. Μας περιμένει ο... Μουσικάρες παίζω Στέργιο. Δεν θέλω να σχολιάσω. Πολύ καλές, πολύ καλές. Παρετήθηκε. Όπα! Ο υφυπουργός εξωτερικών. Γιατί? Ο Αντώνης Διαματάρης. Για ποιο λόγο? Επειδή το έχει το Άρη στο τέλος. Φίλε. Όντως, πόλεμος. Πόλεμο στον Άρη. Γιατί, γιατί. Πόλεμο στον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί, τι έγινε, γιατί. Γιατί τελικά. Ναι. Εδώ και δύο μέρες, τρεις έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι απόφυτος του Κολούμπια. Όπως έγραψε το βιογραφικό του. Πέρασε απ' έξω και είδε δύο μαθήματα. Και τι λέει, διάβασε τι λέει. Εντάξει. Και ισχυρίζεται ο ίδιος, γιατί υπάρχει και. Αυτό η... περίμενε. Υφυπουργός εξωτερικών. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν είναι απόφυτο. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι απόφυτο του Κολούμπια. Δεν έχει ένα άλλο πτυχίο. Και διαβάζω. Ναι. Ότι μπορεί να μπαίνει και σε αμφιβολία του απολυτήριου λυκείου. Γιατί. Κάποια χρόνια πήγε στη Νέα Υόρκη και γύρισε και δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή πότε πήγε στη Νέα Υόρκη, πότε ξαναγύρισε, πότε το Λύκειο. Τι ζούμε ρε φίλε. Τις τελευταίες μέρες δέχομαι... Εμείς κάνουμε εκπομπή εδώ. Τις τελευταίες μέρες δέχομαι προσωπικές επιθέσεις που λειτουργούν από προσανατολιστικά. Βέβαια ρε φίλε, καλά λέει ο άνθρωπος. Αν έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του δρόμου, χρήσατε τη ζωή. Αυτό έχει σημασία. Με σκοπό να πλήξουν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Αλήθεια λέει. Τον οποίον αγαπώ και εκτιμώ. Καθώς και να υπονομεύσουν το έργο μου. Για το λόγο αυτό υπέβαλα με πόνο ψυχής. Πόνο ψυχής. Από του χρόνου στο Open, Serial, πόνο ψυχής. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη την παρέτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών για τον απόθυμο ελληνισμό. Τώρα επειδή είπες πόνο ψυχής και είπες Open. Μου τον ανοίγει συνέχεια δηλαδή. Έχουμε γραμμή, έχουμε γραμμή. Θα πάμε και στη γραμμή. Το Open όντως φιλοξενεί πλέον αυτούς που με πόνο ψυχής εγκατέλειψαν τις κυβερνητικές θέσεις αφού πρώτα εγκατέλειψαν τους ΑΝΕΛ
και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα έγινε ό,τι έγινε, και ο Τέρενς Κουίκ πάει στο Open. Στο Δουσού. Όχι απλά πάει στο Open. Τα λέμε και αυτά. Εντάξει, φίλε, και τι έγινε. Με πόνο ψυχής. Παρ' όλα αυτά, είδες ότι ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παρέτηση. Τον καθαρίσανε, Χρυσάνθε. Τον είπαν, αδερφέ. Μεγάλε. Λέει, καλά, αγόρι μου, και δεν είναι στοιχείο. Πήγα στο Κολούμπια, είδα, λέει, δύο μαθήματα. Ναι, παρακολούθησα. Αλλά δεν μπόρεσα. Δεν είχα λεφτά για να πάρω τον τίτλο. Για να πάρω το πτυχίο, γιατί ήταν μεταπτυχιακό. Είναι ένα δράμα αυτό. Ναι. Ρε φίλε, και τι το βάζει το βιογραφικό. Τέλος πάντων, μην πιάσουμε τη μόρφωση βουλευτών. Θα τορνίσει του Βουλίου, γιατί παιδιά. Ούτε δημοτικού. Δεν έχει. Και εμείς εδώ, μπλινγκ μπλονγκ. Υπάρχουν, κάνουμε τέτοια, τέτοια προσπάθεια κάνω για τον Αυγενάκη να με προσλάβει. Τίποτα, Ρεστέριο. Δημοτικό, ρε φίλε. Ρεστέριο, και έχω βγάλει και το Λύκειο, Ρεστέριο. Δημοτικό, ρε φίλε. Και έχω και πτυχίο δημοσιογραφίας. Και εγώ πτυχίο δημοσιογραφίας. Ρεστέριο. Το δημοτικό, ρε φίλε. Μια πρόσληψη κάπου να μας πάρουν και εμάς. Ε, ρε φίλε. Το δημοτικό. Έχει, νομίζω. Περίμενα εδώ, περίμενα. Νίκο! Έχει βγάλει το δημοτικό, Νίκο. Δημοτικό έχει βγάλει. Βεβαίω. Άρα γίνεσαι βουλευτή άνετα. Και βουλευτή και. Ναι. Αξιώματα μπορείς να και υφυπουργός εξωτερικών μπορείς να γίνεις. Χρήσανθες, αυτό που έλεγες πριν, ναι. Για να σε πάρει Αυγενάκης Πουλουπού, ναι. Σε πρόσφατη εικόνα, ναι. Κοντινή, ναι. Αυτού που είναι δίπλα του, ήταν και ο Κώστας εκεί, μπορείτε να το βεβαιώσει. Ναι, ναι, τι, ποιος πού. Η εικόνα ήταν θλιβερή, αυτού που ήταν δίπλα του δημοσιογράφου, τουλάχιστον δικά μου τα μάτια. Ναι, ναι. Γιατί. Εντάξει. Ο Βαγγέλης ήταν ή άλλος. Ας ο Βαγγέλης ή άλλος. Ο Βαγγέλης. Αυτός που λέει, ναι. 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 Γιατί δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση, τι. Δεν του άρεσε τον. Ναι, δεν ήταν ωραία εικόνα. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Μάλιστα. Για κάποιον που το βλέπει απ' έξω χαλάρα τώρα, έτσι. Για κάποιον που το βλέπει. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή. Να άλλη θέλουμε. Δεν μπορώ να σε φανταστώ έτσι, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω, κατάλαβες. Πιο ωραίος θα ήμουν εγώ. Θα έκανα και συνάντηση με καραπαπά. Καλησπέρα σας. Θα έκανα συνάντηση και με πάω και τέτοιο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Μάλιστα, ωραία. Με γκαγκάτσι. Φίλε, γι' αυτό είμαι. Ζω για αυτή τη συνάντηση. Με το Βασίλειο όμως θέλω, όχι το Μάκη. Με Βασίλη θέλω. Τι. Στον πρώην πλέον, για να το κλείσουμε λίγο. Πρώην που έλεγα για το πολιτήριο Λυκείου. Στο νέο βιογραφικό λέει που αναρτήθηκε, αναφέρεται ότι γεννήθηκε το 59 στη Λίμνο, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Λίμνο. Και το 68 πήγε στη Νέα Υόρκη. Τέλος. 9 χρονών. 9 χρονών. Το Λύκειο πότε. Το Λύκειο, ποιο Λύκειο. Τυπογραφικό λάθος. New York. New York. Και μετά στο Κολούμπια. Παιδί θαύμα. Έβγαλε το Λύκειο μέσα σε 9 χρονών. Πάμε στην ομαδάρα του Πάου. Πόσο πάνε στην Αμερική στο Λύκειο. Πιο μεγάλη. Νίκο, πάμε στον Νίκο να μας πει γιατί μεγάλη Νίκη. Στην αρμάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη. Εντάξει, παιδιά, να συνεχίσουμε λίγο. Πρώτη εκτός έδρας Νίκη, φέτος. Τη σεζόν. Μπράβο, ωραία. Δεκέμβριο μήνα, καλά είναι. Εντάξει, από το μήνα ερχόταν ποτέ. Ναι. Κάτι είναι γι' αυτό. Στην Ευρώπη όμως. Στην Ευρώπη. Το Ευρώπη. Όταν σε μια ομάδα που χθες, όταν ξεκινούσε το παιχνίδι, ή μάλλον μέχρι αυτή την αγωνιστική, την προηγούμενη αγωνιστική, ήταν πρώτη στον Όμιλο. Αν και λέγαμε και χθες ότι είναι ομάδα που πηγαίνει μεν κάπως καλά στην Ευρώπη, αλλά στη Γερμανία και διάφορα θέματα που κάνει πολύ κατοίκη. Νομίζω ήταν ένα ωραίο σκηνικό το χθεσινό, όχι μόνο με την νίκη του Πάου και με τον κόσμο που ήταν εκεί. Γενικά στη Γερμανία όταν παίζει η ομάδα μπάσκετ εκεί, οι σύνδεσμοι είναι πολύ έτσι ενεργοί, όπως παίζει και μόνο το ποδοσφαίρο βέβαια όταν είναι εκεί πέρα γύρω-γύρω. Απλά στο μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και τα τελευταία χρόνια που πηγαίνει κάθε φορά στη Γερμανία, τα τελευταία 4 χρόνια πάω και είναι εκεί μόνιμα. Έτσι και φέτος είχε πολύ κόσμο, αλλά αυτή τη φορά το συνδύασαν και με μια νίκη. Νομίζω ότι ήταν ωραίο το σκηνικό για την ομάδα και για τους παίκτες και για τον κόσμο που ήταν εκεί, δηλαδή όλοι το ευχαριστήθηκαν. Ήταν ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ τα πήγε αρκετά καλά, δηλαδή έχοντας 16-28 τρίποντα όταν έχει και ποσοστά δύσκολα χάνεις, παρότι ένα μάτς που κρίθηκε σε μια-δυο φάσεις στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ. Το Σμιθ είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα το Μαργαρίτη. Νομίζω κάτι τέτοιο αυτή μια εμφάνιση. Όχι μόνο γιατί έβαλε το νικητήριο καλάθι, γιατί γενικά ήταν πολύ έτσι θετικός όσο ήταν στο παρκέ. Ήταν η τρίτη σερή του Νίκη στο Champions League.
Και πλέον μετά το τέλος του πρώτου γύρου, στο 3-4, η ομάδα που είναι πρώτη στον όμιλο είναι η Dijon που έχει δύο νίκες παραπάνω. Οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε, το κομμάτι του Champions League παραμένει ανοιχτό. Για μένα είναι σημαντικό αυτό στη λογική ότι η ομάδα συνεχίζει να κρατάει το κίνητρό της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και όταν καταφέρει να παίρνει και τέτοια μάζα, νομίζω ότι παίρνει και ψυχολογία για την συνέχεια. Εντάξει, το μάτι του Σαββάτου είναι πολύ ιδιαίτερο στη λογική ότι αντιμετωπίζει πάλι μια ομάδα που είναι υψηλότερο επίπεδο από αυτήν, αλλά ο Πάοκ στην έδρα του, όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι στην καλή του μέρα με καλή ατμόσφαιρα μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Και είναι ένα μάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα στη λογική ότι και οι δύο ομάδες θα πάνε με μια προπόνηση ουσιαστικά. Δηλαδή, ο Πάοκ επιστρέφει σήμερα το απόγευμα, νομίζω και η ΑΕΚ που έπαιζε χθες στην Πολωνία και αυτή σήμερα αργά επιστρέφει. Οπότε σήμερα πρόγραμμα προπόνηση ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει και για τους δύο. Αύριο μια προπόνηση και μετά το μάτς του Σαββάτου. Είναι περισσότερο θέμα μέρας το μάτς του Σαββάτου για τον ΠΑΟΚ. Και σε κάθε περίπτωση η νίκη που έκανε χθες το βοηθάει να ανακάψει ψυχολογικά μετά από αυτή την κακή ήττα που λέγαμε με τον Πανιόνιο. Σε ένα μάτς, Νίκο, που πολλοί κόσμος αγανάκτησε με τη διαιτησία. Δηλαδή είδαμε πράγματα και θαύματα. Ανεξάρτητα αν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι είναι. Για το Champions League ήταν τίποτα χθες, εντάξει. Το Champions League όμως έχουμε κάνει να βαθμιστεί, οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό. Το κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να βαθμιστεί με τίποτα είναι το κομμάτι της ουσίας. Είναι ολοφάνερο. Δηλαδή σε πολλά πράγματα υπάρχει βελτίωση στη διοργάνωση, σε αυτό όχι. Δεν μπορεί να βελτιωθεί το πράγμα. Δεν μπορεί να βελτιωθεί. Και συγκεκριμένα ο ένας Ιταλός, όπως ο Μαλτίνι που ήταν χθες, επειδή εντάξει λέγανε πλέον κάποια ομάδα θυμόμαστε πάνω κάτω, είναι από τους χειρότερους που έχει διοργάνωση αυτός ο Ιταλός. Από τους χειρότερους. Ναι. Ένας λίγο μαυρισμένος έτσι με λίγο γκριζαρισμένο μαλλί και λίγο ναι. Αυτός ο τύπος δεν θυμάμαι παιχνίδι που να έχει σφυρίξει και να μην έχει δημιουργηθεί γκρίνια ή να μην έχει δώσει κάποια σφυρίγματα και να κοιτάει μόνο όταν είναι κλέφος. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα του Champions League αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφουμε. Αντιλαμβάνομαι, Νίκο, δυστυχώς ότι το Σάββατο, όπως ξεκινάνε τα δύο μάτς, πολλοί κόσμοι δεν θα πάει στο παρατάκι λόγω του ποδοσφαίρου. Και είναι κρίμα γιατί πραγματικά το momentum, νομίζω και το όνομα της ΑΕΚ και η κατάσταση που είναι ο ΠΑΟ και η νίκη, θα είχε πολύ κόσμο το παλατάκι αν ήταν Κυριακή για παράδειγμα. Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα έχει. Πιστεύω ότι πάλι θα έχει. Δεν θα έχει, θα έχει σίγουρα, αλλά νομίζω θα έχει περισσότερο. Σίγουρα το γεγονός ότι το μάτι είναι τόσο κοντά του ποδοσφαίρου χρονικά ίσως να αποτρέψει κάποιους, αλλά νομίζω ότι το γήπεδο θα έχει καλή εικόνα. Θα έχει σίγουρα περισσότερο από ό,τι είχε με ύφεστο και Ρέθιμνο, δεν το συζητάμε. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση, το είδαμε και χθες, το είδαμε και προηγούμενες ημέρες, αυτό το βίντεο που έκαναν οι οργανωμένοι και το μοίρασαν και με τις κινήσεις που κάνουν οι οργανωμένοι και με τους λογαριασμούς που έχουν ανοίξει σε τράπεζες προκειμένου να μαζευτούν χρήματα που θα δοθούν απευθείας στην ΚΑΕ. Το όλο κομμάτι της εισπύρωσης γύρω από το τμήμα μπάσκετ πηγαίνει καλά. Μακάρι να μην χρειαστεί περαιτέρω συμπλήρωση στην αιτία που πρέπει να μαζευτούμε όλοι για να πάμε να πάρουμε ένα μάτι, να το πω έτσι. Να βοηθήσει δηλαδή ο Μάρκο με το παράδειγμα να κοιτάξει κάτι παραπάνω πέρα από το προφανές που έχει στόχο φέτος. Για μένα το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κινητοποίηση είναι θετικό. Και πιστεύω ότι το Σάββατο, με αφορμή αυτή η κινητοποίηση την οποία λέμε, θα έχει αρκετό κόσμο. Σε ένα μάτι που όντως είναι 3,5 ώρα τον Τζάμπορ, έτσι και όλα με την Ξάνθη. Εντάξει, το πάω κάκι είναι πιο σημαντικό. Εντάξει. Το άλλο φίλε θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Τι να σου πω, είναι και των ημερών το μάτς. Το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Παίζει. Να, Ολυμπιακός για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ νοιάζεται. Έτσι. Ο Ολυμπιακός νοιάζεται για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σου λέει να αναβληθεί το ποδόσφαιρο να πάνε όλοι στο μπάσκετ. Αλλά δεν τα λέτε. Ένα καλό που διάβασα, ξέρεις ποιο είναι, Χρυσάνθη. Γιατί δεν πάει η σέντρα του ΠΑΟΚ Ξάνθη μία ώρα. Πες μια ομάδα που αρχίζει από ΞΥ. ΠΑΟΚ. Είναι καλό. Δεν μπορεί να πάει, Νίκο, γιατί πλέον στο ποδόσφαιρο, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Το άκουγε και ο Σταύρος που το έλεγε πριν. Πρέπει να το πιστώσουμε στο Λισάνδρου. Δεν υπάρχει ούτε αναβολή, ούτε αλλαγή, ούτε τίποτα. Μόνο αν συντρέχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Και το έχουν τηρήσει για όλους το συγκεκριμένο. Okay, έχουν γίνει κάτι ψηλοαλλαγές. Οι αλλαγές που γίνανε ήταν για λόγους τέτοιου. Με το Βάνερ, φίλε, που έγινε αλλαγή, δεν έφταιγαν οι ομάδες. Νίκο, επιβεβαιώνεις ότι ήταν καταλυτικό για το χθεσινό διπλό το μαλλί του Νόουλς. Έφερε άλλο αέρα στην ομάδα.
Προσπαθώ, μου θυμίζει Ζόχαν, για όσους έχουν δει ταινία. Τι, ποιον? Ναι. Ο Στέρις θα το ξέρει σίγουρα. Αυτό είναι αστείο παοξίδων, είναι αυτό. Όχι, όχι, είναι ταινία. Ποια, πώς, δεν την ακούσα πώς λέγεται. Πώς τη λένε. Ζόχαν λεγόταν, ο Ζόχαν ήταν ο πρωταγωνιστής, ο Μπέντς ήταν τέτοιο. Νομίζω είναι ο Άνταμ Σάντλερ. Α, ναι. Με καταπληκτικό μαλλί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα το καθιερώσει Νίκο αυτό, μάλλον, ναι. Τόσο κόπο έκανε για να το κάνει, φαντάζομαι. Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Δηλαδή βγάζει κάτι σαν λιοντάρι, κάτι βγάζει, κατάλαβες. Νομίζω είναι και εκφοβιστικό για τον αντίπαλο. Θα το καταλάβουν και οι παίκτες της ΑΕΚ το Σάββατο. Δεν μπορούσε να βρει και την πασχέτα με τίποτα χθες. Είπε στο κεφάλι μου. Όμως δεν το πήρε. Αλλά και όπως εκεί στο τέλος έβγαλε το μαλλί κάτω και το κεφάλι και το έβαλε το καλάθι. Εκεί το 81-81. Μάλιστα. Επιστρέφει και ο Ηλίας. Ναι, βέβαια. Και ο Χρυσικόπουλος. Και ο Μενουδάκος που είναι στο πάγκο της ΑΕΚ επίσης. Ο ποιος? Ο Μενουδάκος. Ο Δημήτρης. Βοηθός του Παπαθεοδόρου. Τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, η ΑΕΚ θα έρθει σε καλή κατάσταση, δύσκολο παιχνίδι χθες μέσα στην Αμβή, την Πολωνική. Γενικά είναι σε καλό μονάδο και νομίζω ότι δύο μάτια δεν ταιριάζουν καθόλου. Δηλαδή η ΑΕΚ βασίζει πάρα πολλά στην αμυνά της, πάρα πολλά όμως. Και σε πολλά εκτός της παιχνίδια έχει καταφέρει να κρατήσει χαμηλά το σκορ και με την, είτε με τη ρέντα του Λάκφορντ σε πολλά παιχνίδια και την ποιότητά του, είτε με την ποιότητα που διαθέτει την ατομική να παίρνει τα μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο πρόβλημα, διότι όταν ο αριθμός ανεβαίνει και πάει σε ψηλά σκορ, έχει περισσότερο πιθανότητα να κερδίσει τον αντίπαλό του, όπως έγινε και χθες. Στο θέμα μου, σε αυτή την προετοιμασία που θα έχουν οι δύο ομάδες, μια μισή μέρα ουσιαστικά, ποιος θα καταφέρει να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Ο άσος του ΠΑΟΚ στο 2-12, το διπλό της ΑΕΚ στο 1-70. Μοιρασμένο για μπάσκετ, είναι η αλήθεια. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι όλοι θα μπούμε να διαβάσουμε το κείμενό στο SDNA μετά το μάτσα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Να παίρνουμε κλικ. Θες να το γράψω εγώ. Το μάτς. Το κάνω. Έλα Βασίλη. Ευχαριστούμε Νίκο. Να είσαι καλά Νικόλα. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Εντάξει φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Και αυτή η γραμμή γιατί είναι πατημένη. Ωραία. Αυτά από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Πέντε στείλανε για τον ΠΑΟΚ μπάσκετ. Τους δίνω και τους πέντε. Δεν θα δώσει κανέναν άλλο, ναι. Όχι. Και δύο για τον Άρη. Αυτοί οι πέντε. Αυτοί οι πέντε. Και δύο για τον Άρη. Μήπως είναι όλο οι ίδιοι. Όχι. Διαβαζόν ονόματα, α πούμε. Ο Νίκος Παπαργύριο κτλ. Χρωστάμε κάτι μηνυματάκια, δεν τα είδα. Γιατί πριν. Κάποιοι το έχουν κάνει βιομηχανία, λίγο πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Άμα δεν θέλει. Ναι, αφού έχουμε. Δεν είναι σωστό να πηγαίνουν όλοι οι ίδιοι. Λοιπόν, ο 164 ο φίλος του ΠΑΟΚ λέει: οι ομάδες ελέγχονται από ακαδημίες και σαλέ, αλλά όχι όταν τα συμβόλαια τους εξαρτώνται από κανάλια. Η ουσία είναι αυτή. Σου λέει ότι και ο Ινόβα. Ινόβα, ο... βέβαια. Βέβαια, φυσικά. Θα σου πω βέβαια ότι. Βασικό είναι... μέτοχος είναι η Ινόβα. Υπήρχε γι' αυτό και παλιά, φίλε. Με την Έτμεντ, στην ΑΕΚ. Σε αρκετές ομάδες εννοεί. Θα παίρνανε. Σε αρκετές ομάδες εννοεί, Χρύσανθε. Σε αρκετές ομάδες. Ναι, Χρύσανθε. Α. Τι? Πληρώνει το συμβόλαιο Ινόβα, Χρύσανθε. Α. Τη οποία ιδιοκτήτη είναι ο Μαρινάκης. Ναι. Άμα μπει σε κεντρική διαχείριση Νόβα, Κώστα. Άμα. Τι άμα. Το τι? Άμα, άμα. Τι. Τι. Δεν θα τα παίρνουν οι ομάδες. Μέχρι άμα τώρα τι. Δεν θα τα παίρνουν οι ομάδες. Μέχρι άμα θα δούμε. Όχι. Δεν θα μπει σε κεντρική διαχείριση. Δεν θα μπει. Δεν θα μπει σε κεντρική διαχείριση για να μείνει η Ξάνθη χωρίς τηλεοπτικό πάροχο. Γιατί χωρίς έρτη Ξάνθη δεν θα βρει πουθενά να παίξει. Δεν ξέρω αν θα παίζει και στην Αλφα-Αθηνική βέβαια του χρόνου. Θα βρει το Open. Δεν έχει παίξει ξανά τη Χρήση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 91 και μετά. Και σε αντίθεση με άλλες ομάδες της πόλης μας που το έχουν κάνει ατασέρ. Τρεις ώρες. Γιατί οι ομάδες της πόλης δεν είχαν κανένα να την προστατεύει, ούτε Γκυριτζίκη. Ήταν αυτόνομη. Συγκινήθηκα δηλαδή. Γκυριτζίκη. Ναι φίλε, γιατί δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά μπαράζ με τον δεύτερο της από κάτω κατηγορίας για να σωθεί. Ούτε είχαν τις ομάδες της πόλης στα τηλέφωνα με τον Περίεργο και τον Κοκαλιάρη να κανονίζουν τις κάρτες και τα μάτς. Ο Περίεργος ο Κοκαλιάρης. Τα ξέχασε ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος αυτά τώρα. Τώρα θα τα συζητήσετε αυτά! Όξο! Μέσα! Εν τω μεταξύ, όντως παραπέντε πάντα σας έρχεται ο Ίστρος. Ναι. Λοιπόν. Να πάτε, λέει, στην Ουγκάντα να παίξετε να δούμε μια φορά ένα καθαρό πρωτάθλημα γιατί μας κουράσατε. Έχει δίκιο. Εγώ λέω να πιαστούν Αλαμπρασέτα, Μαρινάκης και Σαββίδης να πάρετε τις βρώμικες ομάδες και να ξεκουμπιστείτε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Να ησυχάσουμε. Ο 130. Ναι, μαλώνει οι γκάγκες και την πληρώνουμε. Ποιες είναι οι βρώμικες ομάδες. Βρώμικες δεν ξέρω. Τι εννοεί, από το τάκλιν από τη λάσπη μάλλον. Ναι, δεν συμφωνώ με το χαρακτηρισμό. Ούτε εγώ, δεν τον υιοθετώ. Όμως σε κάθε καμία περίπτωση. Καμία ομάδα δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι βρώμικη. Είναι όλες πεντακάθαρες. Το κλίμα στην κοινή γνώμη αυτό είναι. Ναι.
Ο 164 επίσης λέει: μιας και έχετε εκπρόσωπο της κυβέρνησης, θα μας πει και για το προσφυγικό, τη Μακεδονία, τα επιδόματα και το ελληνοτουρκικό. Σε άλλη εκπομπή, φίλε. Σε άλλη εκπομπή, φίλε. Αύριο. Όχι, έχουμε εκπομπή. Όχι, σε αυτή την εκπομπή. Έχει αυτή την κυβέρνηση. Βγάλε και το Βασιλόπουλο. 2 και 5 πήγε Κώστα. Έλεος. Έχουμε όλο μήνυμα. Περίμενε, περίμενε. Δεν μπορώ να το βγάλω τον Κώστα. Θα πάω στον Κούι μετά. Έγινε. Χαιρετίσματα. Άντε, γεια. Λοιπόν. Τι ζούμε. Έχουμε άλλο μήνυμα να φύγουμε. Όχι, θα κάτσουμε λίγο ακόμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Ναι, ναι, ωραία. Είμαι έτοιμος, παιδιά. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας.